Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι ή καλημέρα σας, εξαρτάται πού και πότε θα μας δείτε. Σήμερα έχουμε έναν εκλεκτό καλεσμένο στο Διάβλο η γειτονιά μας. Είμαι ο Κωνσταντίνος Αντωνάκης και έχω την ευλογία από το Θεό και την χαρά να υποδεχθώ έναν λαμπρό προσκεκλημένο, τον Ποιμένα στην Ευαγγελική Εκκλησία, τον Αναστάσιο τον Αρώνη. Η ζεστασιά του χαρακτήρα του οποίου και το ένθεο της φυσιογνωμίας και του χαρακτήρος του μας έχουν συγκινήσει και τον υποδεχόμαστε με χαρά. Ποιμένα Αναστάσια, καλώς ήρθες στη γειτονιά μας. Ευχαριστώ, αγαπητέ Κωνσταντίνε, ολόψυχα για τα θερμά σου λόγια. Ευχαριστώ για την πρόσκληση, ευχαριστώ για την θερμή φιλοξενία στο πολύτιμο αυτό χρήσιμο κανάλι σας. Είναι μεγάλη τιμή που είμαι μαζί σας. Καλά Χριστούγεννα. Δεύτερη μέρα Χριστουγέννων, καλές γιορτές, να έχουμε ένα όσο γίνεται ειρηνικό, χαρούμενο υπόλοιπο των γιορτών στην πατρίδα μας και στα έθνη. Είμαι στη διάθεσή σου, αυτά που πιστεύω, αυτά που ζω, να μπορέσω να υπηρετήσω έτσι, για την διαφώτιση πραγμάτων που ξέρω. Και πάλι ευχαριστώ, θα απαντήσω με βάση τη βιβλική μου γνώση, τη χριστιανική μου θεολογία και σε οτιδήποτε θέμα μετέπειτα εκτός από αυτό, αν μου επιτρέπεις, βάσει τις πολιτικές επιστήμες που έχω σπουδάσει και τη δημόσια διοίκηση, αλλά και οποιαδήποτε άλλη εμπειρία μου πάνω στα θέματα που θα ρωτήσεις. Σε ευχαριστώ και πάλι και εσένα και το διεύθυνση του καναλιού για την φιλοξενία σας. Χαρά μας είναι. Κι άλλωστε τίποτα δεν είναι τυχαίο, ο Θεός θα κανονίζει όλα. Συμφωνώ. Ποιμένα Αναστάσιε, θα ήθελα να μας πεις ποια είναι η υφή και ο χαρακτήρας του τρόπου με τον οποίο εσύ και το ποίμνιό σου προσεγγίζετε το θείο μήνυμα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού και πώς το βιώνετε καταρχήν εδώ στην πατρίδα μας την Ελλάδα και μετά να πάμε και σε άλλες εμπειρίες στον διεθνή χώρο. Ευχαριστώ. Είναι πιο όμορφη η ερώτηση, πιο ζεστή ερώτηση, πιο επίκαιρη. Αν μου επιτρέπεις για ένα-δύο λεπτά να πω ότι αυτή η ερώτηση έχει να κάνει στην καρδιά της ψυχής μου, στην καρδιά της ψυχής μας. Το μήνυμα των Χριστουγέννων και για μένα προσωπικά, για τα μέλη της οικογένειάς μου, για πολλούς φίλους, συγγενείς, αλλά πιστεύω και ένα μεγάλο μέρος του λαού, του ελληνικού λαού. Θα μου επιτρέψει να χρησιμοποιώ τον όρο που λεγόμαστε χριστιανοί. Έχουμε ακόμα την ελευθερία από το Θεό και από τα πράγματα να λεγόμαστε χριστιανοί. Είναι το άλφα, θα έλεγα, της όλης υπόστασης του χριστιανισμού. Η ενσάρκωση του Θεού στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Ένα καθορισμένο γεγονός που προφητευμένο από το Θεό στην Παλαιά Διαθήκη, από τον προφήτη Μιχαία, από τον προφήτη Ισαΐα, έγινε πριν 2020 χρόνια. Και η όλη ιστορία είναι πάρα πολύ απλή. Είναι αυτός ο Μεσσίας, ο Σωτήρας, ο Λυτρωτής που ήρθε για κάθε άνθρωπο, όχι μόνο τον Ισραηλίτη εκείνης εποχής, αλλά και τον εθνικό, για κάθε τον Έλληνα, για κάθε τον Άραβα, τον Ασιάτη, τον Κινέζο, τον Ρώσο, τον Αμερικάνο, τον Ευρωπαίο. Ένα απλό πράγμα επιθυμεί, γιατί είναι ο πλάστης μας και είναι αυτός ο οποίος συντονίζει την ιστορία. Πολιτική, κοινωνική, διπλωματική, οικονομική, τα πάντα στα έθνη, αιώνες. Όπως γεννήθηκε στη Βηθλεέμ, επιθυμεί με τη δική μου, τη δική σας, κάθε ανθρώπου θέληση να έρθει να γεννηθεί στην καρδιά του ανθρώπου. Γέννηση στη Βηθλεέμ, αυτό στην ουσία σηματοδοτεί. Αυτό είναι το όλο πανανθρώπινο μήνυμα 2020 χρόνια. Ο Χριστός, ο Μεσσίας, ο Γεσούα, όπως είναι το όνομά του το εβραϊκό, ο τέλειος Θεός, ο Θεάνθρωπος, να έρθει να γεννηθεί μέσα μου. Αυτό χρειάζεται μια απλή πράξη πίστης του ανθρώπου που απλώς τον προσκαλεί. Όπως στο σπίτι μας, για να ανοίξουμε σε κάποιον που δεν είναι συγγενής, ο οποίος έχει, αν είναι μέλος της οικογένειας, το κλειδί και ανοίγει μόνος του, χτυπάει την πόρτα ή το κουδούνι και εμείς το ανοίγουμε. Έτσι είναι και ο Ιησούς Χριστός, που είναι το δεύτερο πρόσωπο της ευλογημένης Αγίας Τριάδας, θέλει να μπει στην καρδιά του κάθε ανθρώπου. Και αυτός είναι και ο ρόλος
στο τέλος γραφής που και προσωπικά ως δούλος του Κυρίου, αλλά και πολλοί άλλοι στην Ελλάδα, πιστοί χριστιανοί, κυρίως στην Ορθόδοξη Ευλογημένη Εκκλησία μας, αλλά και στην Ευαγγελική Εκκλησία, στη Διαμαρτυρόμενη, Χαρισματική, αλλά και στην Καθολική, που υπάρχει αρκετή κοινότητα. Έτσι. Πιστεύω ότι τα Χριστούγεννα αυτό είναι το μήνυμα. Να ζούμε την εξάρκωση του Θεού, να τον έχουμε μέσα στην καρδιά μας, και αν τον έχουμε, μπορούμε να τον ζητήσουμε αυτά, έλα στην καρδιά μου. Απλώς το ζητάμε να την κάνει λίγο, να την καθαρίσει, όχι λίγο. Γιατί όταν βάζουμε ένα καινούριο ρούχο εξωτερικά, τι κάνουμε, ένα ωραίο μπάνιο, ένα λούσιμο, για να μην το βάλουμε έτσι βρώμικη, δρομένη, με μουτζούρες. Και για να έχουμε στην ψυχή μας ο Ιησούς, το πνεύμα του, χρειάζεται μια καθαριότητα, ένα ιστορικό λούσιμο. Και αυτό γίνεται με την πίστη μας στο έργο του που έκανε στο Σταυρό, το πολύτιμο του αίμα που έχει, το οποίο μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία, λέει το Ευαγγέλιο, και πώς το λέει ο Ιωάννης. Και το κάνουμε αυτό με μια απλή πράξη προσευχής. Του λέμε, Κύριε Ιησού Χριστέ, συγχώρεσέ με, και εγώ είμαι χαμένος, μακριά σου, αμαρτωλός, έχω χάσει το στόχο. Έτσι το έκανα και τύπο και εγώ πριν 34 περίπου χρόνια. Και με αναγέννηση ήρθε στη ζωή μου ένας μέσος Έλληνας, που γαλουφήθηκα έτσι στην ευλογημένη Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία, αλλά ο Θεός είχε ένα άλλο τρόπο το να με οδηγήσει, και μετά από μαθητεία, διδασκαλία, από σπουδές θεολογικές κλπ. Και με σύνδεση με ορισμένους ανθρώπους και με έθεση να υπηρετώ από το 2002 επίσημα ως ποιμένα της Εκκλησίας του Τριτού Πλούσιου Ευαγγελίου. Μια μικρή κοινότητα ανθρώπων στην Ελλάδα, με Έλληνες, Ρουμάνους στην Κρήτη, Φιλιππινέζους, Γεωργιανούς, με ανθρώπους που αυτή την περίοδο και ιδιαίτερα στην περίοδο του κορονοϊού υπηρετούμε στο εξωτερικό, να μην πω άλλη χώρα και ονόματα, τέλος πάντων διαδικτυακά. Αλλά όμως στην Ευρώπη, σε όλες τις χώρες σχεδόν, και οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι μια τεράστια κοινότητα, μόνο η Εκκλησία μας. Υπάρχουν και άλλες εκκλησίες Ευαγγελικών Αρχών, λεγόμενες διαμαρτυρόμενες, που είναι εκατοντάδες εκατομμύρια. Επομένως, το μήνυμα είναι επίκαιρο της γέννησης του Χριστού, του Θεανθρώπου, σήμερα όσο ποτέ άλλοτε. Ο Χριστός, ο Θεός ενσαρκεί, και ακόμα θέλει να είναι ο σωτήρας, και πρέπει να γίνει ο σωτήρας του καθενός, γιατί μια μέρα, πολύ σύντομα, όπως δίνουν τα παγκόσμια γεγονότα, και ίσως κάποια από αυτά που θα δούμε στη συνέχεια της πολύτιμης συζήτησής μας, θα έρθει πλέον ως κριτής. Να κρίνει ζώντες και νεκρούς, όπως λέει το σύμβολο της πίστεως, ούκ έστε τέλος. Βεβαίως, και η βασιλεία του δεν θα έχει τέλος. Με το έναυσμα αυτό που μας έδωσες, Ποιμένα Αναστάσιε, του ότι τα χρόνια που ζούμε έχουν κάποιες ιδιαιτερότητες. Βέβαια, μέσα στην ανθρώπινη ιστορία πάντοτε είχαμε περιόδους ταραγμένες, με πολέμους τοπικούς και παγκοσμίους, μεταβολές στην τεχνολογία, στις ανθρώπινες σχέσεις, στα πολιτεύματα. Τώρα όμως, και θα έλεγα μετά την 9-11, μετά την 11η Σεπτεμβρίου, μετά τους πολέμους ή και πριν, αν θέλεις, από το 90-91 με τον πόλεμο του Κόλπου, μέχρι σήμερα με τον κοροναϊό, τον COVID-19, πώς βιβλικά μπορούμε να προσεγγίσουμε την εξέλιξη? Και επειδή εσύ και το ευλογημένο σου ποίμνιο εντρυφείτε ιδιαίτερα στη μελέτη των γραφών της Βίβλου, θα ήθελα με τη χάρη του Θεού να μας δώσεις τη σκέψη σου επ' αυτών. Ευχαριστώ για την ερώτηση. Είναι κέρια. Πιστεύω απασχολεί κάθε σοβαρό σκεπτόμενο συμπατριώτη μας, αλλά και κάθε άνθρωπο πάνω στην γειτονιά μας, αν μπορούμε να πούμε έτσι, την πατρίδα μας, τον πλανήτη πλέον, την οικογένεια στη γη, την ανθρώπινη οικογένεια. Κοίταξε, στην ουσία, έμεσα η ερώτηση αφορά αυτό που λέμε στο χριστιανισμό, στην χριστιανική θεολογία, ή στην βιβλικό χριστιανισμό, όπως και να το πούμε περίπου το ίδιο είναι, η εσχατολογία, δηλαδή το τι είμαστε, πού βρισκόμαστε έτσι, και πού πάει η ανθρωπότητα γενικά. Επειδή ανάφερες γεγονότα που έχουν να κάνουν με τρομοκρατία, έτσι δεν είναι, με πολέμους, αν κατάλαβα το ερώτημα, και αν δεν το κατάλαβα, συγχώρεσέ με, μπορείς να με διορθώσεις με πολύ χαρά. Πού βρισκόμαστε χρονικά, νομίζω αυτό, δεν λες και πού το στείλεις βιβλικά. Βιβλικά, κοιτάξτε, υπάρχουν πάρα πολλά σημεία στην Αγία Γραφή. Οι προφήτες στην Παλαιά Διαθήκη, μεγάλοι, ο Ισαΐας, ο Ερεμίας, ο Ιζακίλ. Δεν είναι η ώρα τώρα που μπορούμε να αναφερθούμε σε συγκεκριμένα πράγματα. Υπάρχουν τα Ευαγγέλια που μίλησε ο ίδιος ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός.
υπάρχει αποκάλυψη του Ιωάννη. Υπάρχει ένα κεφάλαιο συγκεκριμένο, μου έρχεται στο μυαλό μου τώρα, από τον προφήτη Δανιήλ, το ένατο κεφάλαιο, που μιλάει συγκεκριμένα, ας πούμε, στο τέλος των εποχών, πριν έρθει ο ηγούμενος με κεφαλαίο που είναι ο Χριστός, για τον ηγούμενο με μικρό ήττα, που είναι ο αντί του Χριστού, αυτό το πρόσωπο, το οποίο πολλοί ψάχνονται και αναρωτιέται, ο αντίχριστος, ο παγκόσμιος δικτάτορας, που εκεί λέει ακριβώς ότι το χρονικό διάστημα που θα κυριαρχήσει πάνω στη γη. Είναι αυτός που προετοιμάζει η νέα παγκόσμια τάξη, New World Order. Έτσι, όλο αυτό το σχέδιο, το οποίο ο Θεός από την αρχή το έχει εξηφάνει, το έχει προετοιμάσει, είναι έκπληκτο, και όχι μόνο εγώ, πιστεύω και άλλοι μελετητές και πριν από εμάς και τώρα, μελετώντας προσωπικά 37 χρόνια περίπου τη Γραφή, πόσο βλέπεις ότι η Αγία Γραφή είναι πολύ πιο επίκαιρη στο θέμα το τι συμβαίνει, το τι θα συμβεί, πρακτικά, πραγματικά και προφητικά, από την πιο σημερινή ενημερωμένη εφημερίδα. Δηλαδή, όλα τα γεγονότα θα βλέπουμε ότι υλοποιούνται μπροστά μας. Το που είμαστε τώρα, έτσι, προσπαθώ να απαντήσω όσο γίνεται πιο σύντομα, αν είναι δυνατόν να καλύψω έστω γενικότατα την απάντηση στην ερώτησή σου. Το που βρισκόμαστε, πιστεύω, πάρα πολύ κοντά στο να αρχίσει πραγματικά αυτή η παγκόσμια διακυβέρνηση. Δεν μπορεί κανείς να πει το πότε. Λαμβάνουμε ερωτήματα με ανθρώπους που μιλάμε, χριστιανούς που συζητάμε, ορθόδοξους, διαμαρτυρόμενους, Ελλάδα, το εξωτερικό. Και μου λένε, τι είναι η γνώμη σου, τι πιστεύεις, ας πούμε. Μου λέει κάποιος στο γενικό πρόσωπο, πιστεύεις, ας πούμε, ότι ο Αντίχριστος έχει γεννηθεί. Δεν είμαι εγώ εδώ ο ειδήμων να απαντήσω σε αυτό, αν έχει γεννηθεί ο Αντίχριστος ή όχι. Αλλά είμαι εδώ για να πω αυτά τα λόγια που είναι γραμμένα στη Βίβλο. Τα λόγια είναι ότι ο Ιησούς είπε, όταν δείτε όλα αυτά τα φαινόμενα που τα παρομοιάζει με αρχές Οδύνων, με Οδύνες. Ο Οδύνες ξέρει πολύ καλά, με Ωμέγα είναι η πόνη του τοκετού που πιάνει μια γυναίκα η οποία πρόκειται να γεννήσει. Όσο πιο κοντά έρχεται η ώρα για να γεννήσει το παιδάκι, το μωράκι, τόσο πιο δυνατή είναι η πόνη, πονάει πάρα πολύ τα σπλάχνα της και τόσο πιο κοντά είναι αυτή η χρονική περίοδος των πόνων. Αυτό δεν βλέπουμε τώρα. Βλέπουμε τέτοια καιρικά φαινόμενα, βλέπουμε τέτοια αλλαγή στο περιβάλλον, βλέπουμε τέτοιους σεισμούς, λοιμούς, καταποντισμούς, τις επιδημίες ή πανδημίες που δεν γίνεται μία φορά, ξέρεις, κάθε 5, 10 χρόνια, 20. Γίνεται κάθε χρόνο, μπορεί να έχεις μέσα σε ένα χρόνο καταστροφικούς σεισμούς σε όλη τη γη, μέσα σε ένα τρίμηνο, εξάμηνο, ταυτόχρονα φοβερές πλημμύρες. Ενώ πρώτα τα έβλεπες, ας πούμε, εγώ τώρα είμαι περισσότερο από 50 χρονών κλπ. Τα έβλεπα από μικρός που και που. Τώρα το βλέπω πάρα πολύ σύντομα. Άρα οι Οδύνες που έχει προφητικά πει ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός γίνονται. Πιστεύω από αυτά που διαβάζω και μελετάω αρκετά καθημερινά και τον τύπο και τα media, τα social ιδιαίτερα, μέσα από το διαδίκτυο, ότι αυτή η παγκόσμια διακυβέρνηση είναι πάρα πολύ κοντά. Εγώ πιστεύω ότι είμαστε, ο Θεός, θα το πω κάπως αλλιώς, κάπου τρεντώνει το σκηνή της ιστορίας. Κάπου ο Θεός έχει πει όχι ακόμα. Τώρα, εάν μου επιτρέπετε να μιλήσω για κάποιες πληροφορίες που έχω από ανθρώπους που είναι τώρα εν ζωή, που έχουν προφητικό χάρισμα, επειδή πιστεύω ότι εκεί στην προς Εφεσίους επιστολή, στην Καινή Διαθήκη, το Ιερό Ευαγγέλιο, που το δέχεται ο χριστιανισμός, λέει ότι μέσα στην Εκκλησία ο Θεός, ο Ιησούς, που αναστήθηκε, εχμαλώτησε και έβαλε χαρίσματα. Έχει βάλει πρώτον Αποστόλους, μετά προφήτες, μετά ποιμένες, δασκάλους και ευαγγελιστές. Οι προφήτες, η Αγία Γραφή ξεκάθαρα το διδάσκει, ότι οι προφήτες δεν υπήρχαν μόνο προ Χριστού, υπάρχουν και μετά Χριστόν προφήτες. Υπάρχει το χρειάζομαι αυτό μέσα στην Εκκλησία. Και υπάρχουν τόμοι βιβλίων που έχουν γραφτεί και μερικά από τους προφήτες ζουν και σήμερα. Και άλλοι έχουν φύγει πρόωρα για τον ουρανό. Εγώ έχω γνωρίσει και έχω μαθητεύσει σε έναν Αμερικάνο, Νοτιοαφρικάνο προφήτη, κοιμήθηκε πριν 2-3 χρόνια. Ας μην πω το όνομά του, αλλά αν κάποιος θέλει προσωπικά μπορεί να με ρωτήσει, που έχει προφητεύσει, ας πούμε, τους Δήμους Πύργους. Είχε προφητεύσει το 2009, και το έχω το βίντεο, το έχω ακούσει, την εκλογή, ας πούμε, του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Όχι μόνο αυτός, και άλλοι προφήτες. Θέλω να πω λοιπόν ότι οι προφητείες όλες και του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και των Αποστόλων και των προφητών της Παλαιάς Διαθήκης γίνονται όλο και πιο με τεράστια ηλικιότητα ταχύτητα, υλοποιούνται, εκπληρώνονται. Υπάρχουν κάποιες προφητείες που για αυτούς μελετάνε τις γραφές σηματοδοτούν την αρχή του τέλους του παγκόσμιου ηγέτη. Μία από αυτές τις προφητείες είναι η συνθήκη
που αυτός ο άνθρωπος που όλα τα έθνη και τα κράτη θα του δώσουν την εξουσία, γιατί θα τα πάει πάρα πολύ καλά, θα μειώσει τον πληθωρισμό, θα βρει δουλειά σε όλους. Παρένθεση, μήπως είναι τυχαίο τώρα που με αφορμή τον COVID αρχίζουν οι κυβερνήσεις και μοιράζουν δωρεάν χρήματα, στίμουλος λέγονται, τα τσεκ, στην Αμερική, εδώ. Δεν έχω άμεση πρόσβαση, αλλά ξέρω όμως έμεσα ότι τα χρήματα αυτά που δίνονται αυτή τη στιγμή από τις κυβερνήσεις και στην Ελλάδα μας, όπως έχουν κλείσει τα μαγαζιά τους, δεν έχουν δουλειά κλπ., δεν είναι χρήματα του ελληνικού προπολογισμού. Είναι της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Είναι φρέσκο, τυπωμένο χαρτί. Όπως διάβασα προχθές, χθες, δεν θυμάμαι πόσα, 3 εκατομμύρια τους τελευταίους εβδομάδες δολάρια έχει τυπώσει η Fed για να μην διαλύσει αμερικανικό. Αυτά τα χρήματα τι είναι? Out of the blue. Αέρας. Κορμί δέντρων. Επομένως λοιπόν, η θεολογία, η εσχατολογία, το τι γίνεται, Ευρωπαϊκή Ένωση, παλαιότερη καινούργια διοίκηση στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όλα αυτά συνδέονται, είναι αλυσίδα, έτσι. Αλλά είναι τεράστια θέματα, έτσι κάνουμε λίγο τώρα πάνω από εδώ και από εκεί. Ναι, είμαστε, για να βάλω μια ανατελεία, στην αρχή αυτής της παγκόσμιας κυβέρνησης, η οποία παγκόσμια κυβέρνηση κανείς δεν μπορεί να πει αν θα αρχίσει δεκαετία τώρα, 20-30, ή ίσως περάσει το 30, έτσι. Τώρα εδώ λίγο ρισκάρω βάζοντας κάποια χρονικά περιθώρια, αλλά εγώ θα το ρισκάρω χωρίς φόβο και πάθος. Εγώ πιστεύω ότι η συντέλεια, γιατί μετά την παγκόσμια διακυβέρνηση, την ξέρουμε θα είναι 7 χρόνια, αμέσως ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός θα έρθει. Αποκάλυψη κεφάλαιο 21, περιγράφει ακριβώς πώς θα έρθει. Μάλιστα, χθες εδώ στην παρέα Χριστιαγεννιάτικου τραπεζιού με τους συγγενείς μου, αυτό ακριβώς μιλάγαμε. Δεν πιστεύω ότι αυτό θα πάρει ακόμα 100 χρόνια, έτσι, να είμαστε ξεκάθαροι. Ούτε είμαι από αυτούς πιστεύουν ότι θα πάρει ίσως 2-3 γενιές, 50-60 χρόνια. Το πιο πιθανό είναι τα παιδιά μας, έτσι, εγώ είμαι μεσήλικας, 2-3 χρόνια πριν τα 60, τα παιδιά μας να το δουν αυτό, το πιο πιθανό. Έτσι. Και πάλι μακριά από μένα δεν λέω ότι τότε θα γίνει. Αλλά είμαστε εκεί. Τα πολιτικά γεγονότα, οι οικονομικές εξελίξεις, όλα αυτά που γίνονται, έτσι, όλα αυτά τα άρθρα που δημοσιεύονται παγκόσμια, από τον Παγκόσμιο Οργανισμό, από τον ΟΗΕ, από το World Economic Forum, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, από το Παγκόσμιο Reset. Έτσι, όλοι σχεδιάζουν και μιλάνε για ένα Global Reset, αφορμή τον κορονοϊό. Όλα αυτά, για να πούμε τώρα τι είναι σχεδιασμένο, τι δεν είναι, δεν θέλω να πω σε αυτό. Είμαι βέβαιος μέσα στην ψυχή μου, μέσα στο πνεύμα μου, ότι όλα αυτά σιγά-σιγά, βήμα-βήμα, κατά το βλέμμα του υψίστου, που αυτός έχει τον απόλυτο έλεγχο, έτσι, προχωρούν και υλοποιούνται. Να βάλω... Θα δούμε, ίσως το 2029, και συγχώρεσέ με που συνεχίζω λίγο, μέσα στο 2021, εκ των πραγμάτων, μην το πω απλώς, εκ των πραγμάτων και βέβαια εκ των γραφών, εντάξει, είναι άλλο σχετικό, θα δούμε φοβερά μεγάλες εξελίξεις μέσα στο 2021 και ιδιαίτερα τα επόμενα 3-4-5 χρόνια και στον τομέα της οικονομίας και στον τομέα πολιτικών εξελίξεων. Σε συνασπισμούς κρατών, αν δεν πάει η συζήτηση, επειδή ανέφερε κάτι για το Ισραήλ. Θα πρέπει να δούμε φοβερά, δεν είναι τυχαίο μπροστά μου εδώ, έχω 1,5 μήνα, ας πούμε, σχέδιο του Ισραήλ για δημιουργία μεσογειακής ασπίδας κατά της Τουρκίας. Επειδή μου αναφέρεσαι Ισραήλ και ξέρω ότι σε αυτά είσαι βαθύς μελετητής και έχει γράψει και πολύ ωραία ενδιαφέροντα άρθρα, λίγες πληροφορίες που ξέρω, οι οποίες όμως έχουν άμεση σύνδεση, έτσι, με τη Βίβλο, με την Αγία Γραφή, με τις προφητείες. Εδώ βάζω ένα τελείο. Να τα πάρουμε ένα-ένα και ναι. Πριν εξετάσουμε ένα-ένα τα πράγματα, διότι έβαλες το ζήτημα με ιδιαίτερη σοφία και χάρη Θεού της ελεύσεως, επικειμένης ελεύσεως κάποια στιγμή της παγκοσμίου κυβερνήσεως, και αυτό περιγράφεται και από την Αποκάλυψη και προλέγεται από τους προφήτες. Επίτρεψέ μου, Ποιμένα Αναστάσια, να σου πω δημοσίως και για όσους μας ακούν ή θα μας ακούσουν, το ότι μια ζεστή μέρα του 2005 ήταν μια Κυριακή με ένα πολύ σημαντικό πρόσωπο, καθηγητή σε Αμερικανικό Πανεπιστήμιο, στο Πανεπιστήμιο του Κάνσας, εξειδικευμένο στα πετρέλαια, μιλάγαμε πολύ για το
peak oil, το τι είναι το offshore πετρέλαιο, το τι είναι το καλό πετρέλαιο κτλ. Δηλαδή στοιχεία της γεωπολιτικής. Έρχεται ο φίλος αυτός, είμαστε στην πλατεία της Πεντέλης. Και αφήνει πάνω στο τραπέζι της καφετέριας ένα κείμενο. Αυτό το κείμενο είχε κάποια πανεπιστημιακά ιδρύματα, τα οποία σε συγκεκριμένα μεταπτυχιακά, σε συγκεκριμένες μεταπτυχιακές σπουδές, ως επίσης και κάποιες υπηρεσίες κρατικές, διδάσκεται ο Δανιήλ. Δηλαδή ο Δανιήλ διδάσκεται σε υψηλωτά του επίπεδου μεταπτυχιακά γεωπολιτικής και διεθνών σχέσεων, πανεπιστημίων, αυτοτελών ιδρυμάτων γεωπολιτικής, ως επίσης και σε μυστικές υπηρεσίες. Αυτό, και μου λέει, να το, βέβαια αυτό το πρόσωπο είναι για να τα έχει αυτά, δεν είναι τυχαίος, έτσι. Δεσμεύομαι, δεν μπορώ να πω το όνομα του δημοσίου. Λοιπόν, από τότε αυτό εγώ δεν το ξεχνάω, ότι ο Δανιήλ είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Δεν είναι κάτι, δηλαδή, εντάξει, ένας προφήτης. Που λέει ο κόσμος, έλα τώρα. Όχι. Διότι εκεί που διδάσκεται είναι όλος ο Δανιήλ. Το θεωρείς τυχαίο αυτό? Καθόλου τυχαίο. Τώρα μου το θύμισες αυτό, ότι κάποια στιγμή σε κάποιο κύκλο ανθρώπων που μιλούσαμε πάρα πολλά χρόνια, μου το θύμισες, ναι. Το είχα ακούσει για στελέχη μυστικών υπηρεσιών, αλλά τέλος πάντων το θέμα δεν είναι, αλλά για πανεπιστήμια. Εννοείται ότι για να διδάσκεται στα πανεπιστήμια κάποιοι έχουν λάβει τη γνώση και την πληροφόρηση κλπ. Η προσωπική μου, αν θέλεις, εδώ παρατήρηση είναι ότι δυστυχώς το θρησκευτικό πνεύμα πάρα πολλούς ανθρώπους, και ιδίως στην πολιτική, δεν τους αφήνει να πάρουν τη βίβλο και να δουν ότι μέσα από τη βίβλο μπορείς να μάθεις γενικά, και ιδιαίτερα από τον Δανιήλ, όπως πολύ σωστά είπες, την καλύτερη κυβερνητική. Να σου πω ένα παράδειγμα, αν μου επιτρέπεις. Στο βιβλίο των Παροιμιών, οι Παροιμίες είναι ένα από τα βιβλία που κάγραψε ο γιος του Δαβίδ ο Σολομώντας. Έχει συμπεριλαφθεί από τις Οικουμενικές Συνόδους, ας το πω χοντρικά, να το καταλάβουν οι αξιότιμοι τηλεθεατές, έχει συμπεριληφθεί μέσα στην Αγία Γραφή. Είναι μαζί τους ψαλμούς. Το πρώτο, στα πρώτα 1-2-3 εδάφια του αρχαίου αυτού βιβλίου των Παροιμιών, που έγραψε ο Σολομώντας, ας το πω με δικά μου λόγια, λέει οι Παροιμίες του Ιού του Σολομώντας, που όταν, το λέω με δικά μου λόγια, το παραφράζω, κάποιος τις διαβάσει και τις μελετήσει, θα αποκτήσει την επιστήμη της διακυβέρνησης. Λοιπόν, όταν αυτό το έχω διαβάσει πολλά χρόνια πριν, αλλά όταν τώρα το 19 άρχισα να μελετάω τις Παροιμίες και να τις διδάσκω από τον άγωνα της Εκκλησίας μας, ανοίχθηκαν τα μάτια μου και πραγματικά η ιδέησή μου και ευχή μου είναι, Θεέ μου, πόσο θα ήταν καλό τότε η πρώην κυβέρνηση, όχι η τωρινή κυβέρνηση της πατρίδας μας, όλοι οι κυβερνήτες να διαβάζανε, λέει, τι είναι η σοφία, λέει, πώς να την αποφεύγεις, τι να κάνεις, πώς να είσαι θέσιμος, πώς τέτοια δηλαδή οξυδέρκεια. Άρα λοιπόν ο Δανιήλ, χαίρομαι για αυτή την πληροφόρηση, είναι πραγματικά αξιόλογο βιβλίο και λέει και λεπτομέρειες. Και όχι μόνο ο Δανιήλ, και τα υπόλοιπα βιβλία. Όλη η Αγία Γραφή δηλαδή είναι θεόπνευστος και ωφέλιμη προς έλεγχο, προς προτροπή, προς διδαχή, προς διόρθωση, για να είναι ο άνθρωπος του Θεού, τονίζω, αν μου επιτρέπεις, όχι ο θρήσκος. Γιατί μια που είναι και η μέρα σήμερα, καλό θα ήταν να σκεφτούμε έτσι λίγο, αν μου επιτρέπεις, λίγο με το μυαλουδάκι μας. Είτε είναι απλό, είτε κάποιοι από αυτούς που σας ακούνε πιο μορφωμένοι, είτε κυβερνητικοί, είτε πολιτικοί, για να είναι ο κάθε άνθρωπος του Θεού, ο απλός άνθρωπος, αυτός που θέλει να είναι, ας πούμε, ρε παιδί μου, το πω απλά έτσι, με το φως, έτσι, και όχι με το σκοτάδι, με το αγαθό, με το καλό, και όχι με το πονηρό, με το κακό, με το σατανικό. Να είναι ετοιμασμένος για κάθε έργο αγαθό. Και εδώ ξεφύγω λίγο, επέτρεψέ μου, χρειαζόμαστε σήμερα αγαθά, ωραία πράγματα, ωραία έργα, έτσι δεν είναι? Για να μπορέσουμε να γίνουμε όλοι πιο ικανοποιημένοι, πιο ευτυχισμένοι. Αυτό είναι έτσι ευχή, εγκάρδια ψυχική, μια που είναι η μέρα. Το αμερικανικό έθνος είναι ως γνωστό κατά πλειοψηφία οι Αμερικανοί πολίτες χριστιανοί. Ιδιαίτερη δραστηριότητα τα τελευταία περίπου 40 χρόνια από την Προεδρία του Αιμνίστου, Αιωνία του Μνήμη, Προέδρου Ρόναλντ Ρέιγαν και μετά,
Ιδιαίτερη δραστηριότητα έχουν αναπτύξει οι λεγόμενοι αναγεννημένοι χριστιανοί. Επειδή οι αδελφοί μας αναγεννημένοι χριστιανοί προέρχονται από τον χώρο των Ευαγγελικών εις τον οποίο διακονείς και επιμένεις με τη χάρη του Θεού, θα ήθελα, σε παρακαλώ ποιμένα Αναστάση, να μας πεις για την αμερικανική εμπειρία. Τι γνωρίζεις, δηλαδή ποια η συμβολή στην μάχη για το καλό των αναγεννημένων αδελφών χριστιανών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Βέβαια, θα πω αυτά που ξέρω. Είμαι σε μια εκκλησία που, σας είπα, λέγεται ελληνικά Ελληνική Εκκλησία, Εκκλησία του Θεού του Πλούσιου Ευαγγελίου. Στην Αμερική είναι Church of God, λέγεται, με έδρα το Cleveland, Tennessee. Η ηγεσία της εκκλησίας που μου εμπιστεύτηκε ο Θεός με τη χάρη του 2002 ήδη είχε συνεργασία μαζί τους. Υπάρχουν και άλλα μεγάλα εκκλησιαστικά δόγματα στην πατρίδα μας και στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο, ανάλογης βιβλικής θεολογίας. Επομένως, δεν είναι κάτι ξένο για την Ελλάδα. Υπάρχουν Έλληνες, σαν και εμένα, ιεροκήρυκες, ποιμένες, πρεσβύτεροι, που έχουμε άδεια από το Υπουργείο, και μεγαλύτερη σε ηλικία και πιο νεότεροι, οι οποίοι ίσως ξέρουν, όχι ίσως, θα ξέρουν πολύ περισσότερα, τέλος πάντων, αλλά επειδή τώρα είμαστε μαζί. Κοίταξε, για να πάμε, ας πούμε, να πάμε να ταξιδέψουμε λίγο νοερά γρήγορα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το Ευαγγελικό Κίνημα, η διαμαρτύρηση στις Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι κάτι καινούργιο, έχει ξεκινήσει πάρα πολλά χρόνια. Το Ευαγγέλιο, θα έλεγα μάλιστα, πήγε στην Αμερική από αυτούς τους Αποστόλους που πήγαν μετά από λίγο, όταν ανακαλύφθηκε το 1415 αιώνα, έτσι, 16ο αιώνα, όπου υπήρχε ήδη εκείνη την εποχή ο καθολικισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση κλπ. Πολύ χοντρικά, για να μην πούμε πολύ ιστορικά γεγονότα, για να πάμε στην ουσία της ερώτησής σου. Ναι, η Ευαγγελική Εκκλησία στην Αμερική μαζί με την Καθολική, τώρα δεν έχω εύκολα διαθέσιμα update και ζητάω συγγνώμη γι' αυτό, στατιστικά στοιχεία ποιοι είναι σε αριθμό μεγαλύτεροι, αλλά στο θέμα της διακυβέρνησης, που πολύ σωστά το έθεσες, νομίζω ότι η Ευαγγελική Εκκλησία, δηλαδή η αναγεννημένη, born again που λέμε, και πολύ σωστά το είπες, ιδιαίτερα από την εποχή του Προέδρου, του κ. Ρόναλντ Ρέιγκαν, ο οποίος είχε, νομίζω, και δημόσια ομολογήσει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι προσωπικός, είναι ο Κύριός μου και ο Θεός μου, είχανε και έχουνε σε κάποιο μεγάλο βαθμό μεγάλη ισχύ. Ένας γνωστός ευαγγελιστής, ο Reverend, ο δεσιμότατος Billy Graham, ήταν πάντοτε σύμβουλος των Προέδρων, ένας άνθρωπος χρησμένος, με χάρη του Θεού, μιλούσε το Ευαγγέλιο του Χριστού με πάθος, με δάκρυα, στα στάδια και παντού, και είχε οδηγήσει στον Χριστό από την κόλαση, την αμαρτία, τον Άδη, τον διάβολο και κάθε κακό, εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπους. Τέλος πάντων, ήταν σύμβουλός τους. Γιατί οι Αμερικάνοι πρόεδροι είχαν σύμβουλο έναν ιεροκήρυκα ευαγγελιστή? Γιατί ήξεραν ότι είχε επικοινωνία με τον Θεό. Η Ευαγγελική Εκκλησία, όταν πραγματικά ακολουθεί το Ευαγγέλιο, γιατί μπορεί να είναι Ευαγγελική Εκκλησία έτσι και να είναι τύπης. Και ας με συγχωρέσουν οι αδελφοί Ορθόδοξοι, μπορεί κάποιος να λέει Ορθόδοξος, δηλαδή της ορθής δόξας, ορθής διδασκαλίας, αλλά να μην είναι ορθή διδασκαλία, έτσι δεν είναι? Επομένως, δεν είναι το όνομα καθεαυτό, είναι η ουσία του τι πιστεύουμε και αν το βάζουμε σε πράξη. Λοιπόν, οι άνθρωποι αυτοί, γενικά μιλώντας ιστορικά, βλέποντας ότι πάντοτε αγαπώντας τον Θεό, από εκεί ξεκινάμε, και αγαπώντας τον πλησίον, αγαπώντας την πατρίδα τους, τον Αμερικάνικο λαό, τον μετανάστη, τον πρόσφυγα, ξέρουμε ότι οι ΗΠΑ ίσως είναι η μόνη χώρα που πολλά χρόνια είναι το μεγαλύτερο μοσαϊκό από τα έθνη. Έτσι. Δεν υπάρχει άνθρωπος από οποιοδήποτε κράτος της γης, έθνος, που να μην είναι εκεί τουλάχιστον τα τελευταία 150-60 χρόνια. Επομένως, λοιπόν, αγαπώντας τον Θεό, αγαπώντας την πατρίδα τους, δεν μπορούσαν παρά να δείξουν έμπραχτα με την υποστήριξή τους, με τις προσευχές τους, με τις θυσίες τους, με δημόσια την υποστήριξή τους σε κάθε έτσι, Αμερικάνο πρόεδρο, κυρίως, όπως πολύ σωστά είπες, μετά τον κύριο Ρόναλντ Ρέιγκαν. Αυτό γινόταν πάντα. Είτε ήταν Αμερικάνοι γηγενείς, ξέρεις, οι Αγγλοσάξονες, ήταν ξενόφερτοι, ήταν οι Ισπανόφωνοι, είναι Αφρικάνοι που έχουν εξ-αμερικανιστεί, ας πούμε. Πάντα υπήρχε αυτό σε γενικές γραμμές. Και από ό,τι ξέρω, επειδή έχω και γνωριμίες και διασυνδέσεις εκεί, αυτό συνεχίζει. Και συνεχίζει μέχρι τώρα και θα συνεχίζεται.
Δηλαδή η Εκκλησία στην Αμερική ήταν πάντα το δυνατή και σε νούμερα. Εντάξει, περνάει μια κρίση τώρα. Προσπαθεί και αυτή να βρει το ρυθμό της, όπως και σε όλη την Ευρώπη και όλο τον δυτικό κόσμο. Βλέπεις η Εκκλησία όταν έτσι χαλαρώνει, τα πράγματα είναι όλα καλά, κάπως κοιμάται πνευματικά, χαλαρώνει. Τώρα όμως με αυτή την πανδημία αλλά και όλα τα σημεία που συμβαίνουν, μαθαίνω και διαβάζω νηστείες, προσευχές, μιλάνε για τον Χριστό, άνθρωποι βαπτίζονται καινούργοι. Κάτι έχει αρχίσει να ξυπνάει, ας πούμε, μια αναζωπήρωση, αν μπορώ να το πω έτσι πνευματικά. Σημαντικό. Η προεδρία του Προέδρου κυρίου Ντόναλντ Τραμπ εξεδήλωσε την πίστη προς τον Χριστό κατά την έννοια όχι των λόγων μόνο, αλλά και των πράξεων της Προεδρίας Τραμπ. Πώς μπορούμε να το προσεγγίσουμε? Θα σου πω όσο πολύ πιο απλά και ρεαλιστικά αυτά που ξέρω. Κοίταξε, αυτό έγινε και γίνεται. Πριν δύο μέρες, εγώ μάλιστα στον τοίχο μου Αναστάσιο Σαρώνη στο Facebook το έβαλα. Δεν διστάζω. Να ξεκαθαρίσω, ούτε τον ξέρω τον άνθρωπο προσωπικά, ούτε με φαν. Τον ανήκω σε κάποιο κλαμπ ή λόμπι λέσχη του κυρίου Τραμπ, ούτε του κυρίου Μπάιντεν, μακριά έτσι. Απλώς όμως, σαν πολίτης της Ελλάδας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του παγκόσμιου χωριού, έτσι και εγώ με κάποια φώτιση και χάρη από τον Θεό, έτσι δεν νοιάζομαι μόνο για τον εαυτούλη μου, μόνο για την πατρίδα μου, που νοιάζομαι πάρα πολύ και πρώτα απ' όλα γι' αυτό, αλλά νοιάζομαι όπως και εσύ και πάρα πολύ έτσι νοιαχείς άνθρωποι και γι' αυτό. Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι, νομίζω, μετά τον Ντόναλντ Ρίγκαν, που άμεσα για πάρα πολλές φορές, άμεσα και έμεσα, έχει δηλώσει την πίστη του στον Κύριο ημών Ιησού Χριστό. Προχθές είδαμε από το κυβερνήτη εκεί, πώς το λένε, που ψάλανε το «Ελάτε πιστοί να λατρεύσουμε» στα ελληνικά, το «Καμ λέτα σαντόρ», έτσι είδαμε την υπέροχη χοροδία. Ήταν ένα μήνυμά του σήμερα, νομίζω στην αρχή, όταν ανάλαβε το 2016, πριν, αν δεν κάνω λάθος, πολύ γρήγορα το πρωί που έπαιρναν τον καφέ, και λέει «Δεν θα λέμε πλέον, ας πούμε, happy holidays, εδώ θα λέμε, όταν εκλεγώ πρόεδρος, καλά Χριστούγεννα, Merry Christmas». Μ' άγγιξε, με συγκίνησε, λέω, να ένας άνθρωπος ο οποίος θέλει το νόημα. Τώρα, σχετικά με αυτό που μου είπε στην ερώτηση, αν θυμάμαι καλά, η ουσία είναι ότι κανένας μας δεν λέει και κανένας από τους Αμερικανούς χριστιανούς, ευαγγελικών αρχών, έτσι, γενικών, τους αναγεννημένους, ας το πω έτσι, όπως το είπες πολύ σωστά, ποτέ δεν είπε ούτε υπερασπίστηκε καμία αγιότητα, καμία αναμαρτησία, καμία τελειότητα του κ. Τραμπ. Να το ξεκαθαρίσουμε έτσι. Τώρα, ο Τραμπ είναι ένα businessman, ξεκίνησε με την περιουσία του πατέρα του, δούλεψε έξυπνος. Και από εκατομμύρια τα έκανε δισεκατομμύρια. Ένας επιχειρηματίας ήταν, δεν ήταν ποτέ πολιτικός. Από ό,τι ξέρω τώρα, και ποτέ δεν είπε εγώ τα έκανα καλά όλα, εντάξει, υπάρχουν πολλές αλήθειες πραγμάτων που είναι αληθινές στη ζωή του, όπως όλων των ατελών, αμαρτωλών ανθρώπων, που ζητάμε τη συγχώρεση του Κυρίου. Άμα θέλεις να βρεις κάποιον αμαρτωλό άνθρωπο σήμερα έτσι κοντινό σου, πιο αμαρτωλό από όλους, δεν ψάχνεις, είναι αυτός που σου μιλάει τώρα, εγώ. Αλλά με τη χάρη του Κυρίου λέω, κύριε Ελάστη, τι με συγχώρεσαι, με συγχώρεσαι. Και εγώ με συγχωρεί όταν το κάνουμε, έτσι. Λοιπόν, επομένως, όπως λέει η Παρίνα, τα δείχνουμε τον άλλον έτσι, τα τρία δάχτυλα δείχνουν εμάς. Ο Ντόναλντ Τραμπ όμως, τι έχει κάνει τώρα, ως προς το θέμα της χριστιανικής πίστης, από την αρχή. Ήταν πάντοτε υπέρ της ελευθερίας των χριστιανών. Η χριστιανική ελευθερία στην προηγούμενη διακυβέρνηση σιγά-σιγά όλο και περιοριζόταν. Έτσι. Υπήρξαν άνθρωποι που δεν μπορούσαν να εκφράσουν ελεύθερα. Υπάρχουν πάρα πολλά άρθρα σε αυτό. Έχω διαβάσει πάρα πολλά από τα αμερικάνικα χριστιανικά περιοδικά που είμαι συνδρομητής και online από το διαδίκτυο. Πάρα πολλά. Αλλά ήταν πάντοτε υπέρ του να στηρίζει τη χριστιανική πίστη. Έχει ομολογήσει τον Ιησού Χριστό. Και είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει αρχές στη ζωή του που προσπάθησε κατά κάποιο τρόπο, δεν τα κατάφερε με όλες τις προσπάθειες να τα καταφέρει, ας το πούμε, να περάσει βιβλικές αρχές στη διακυβέρνηση των ΗΠΑ. Κάποιες από αυτές τις κατάφερε. Κάποιες, δεν είμαι σε θέση να ξέρω λεπτομέρειες τώρα, δεν τις κατάφερε. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που έχουν ακούσει, έχουν δει σε όνειρα στην Αμερική και πολλοί είναι εν ζωή, με προφητικό χρήσμα, που έχουν πει και τώρα και πιο πριν ότι πιστεύουν ότι ο Θεός τους μιλάει, τους διδάσκει στην προσευχή με το λόγο του, με το Άγιο Πνεύμα του, ότι ο Θεός ήταν αυτός που ήθελε να βγει ο Ντόναλντ Τραμπ και ότι ο Θεός ήθελε και θέλει ο άνθρωπος αυτός να ξαναεκλεγεί για να προχωρήσει, ας πούμε, την ατζέντα του Θεού και όχι την ατζέντα του σκότους, του πονηρού, ας πούμε, του άρχοντα αυτού του κόσμου, ο
οποίο είναι ο Σατανάς, ο οποίο υπάρχει, αν είμαστε σοβαροί, όσοι μελετάμε τον υπερβατικό κόσμο, και ιδιαίτερα οι χριστιανοί. Επομένως λοιπόν, εξού και όλος αυτός ο πόλεμος, όλη αυτή η συκοφαντία, σε μεγάλο βαθμό, των fake news, των ψευδών ειδήσεων, στα media στην Αμερική, τα πολύ κοσμικά, αλλά και στην πατρίδα μας. Εγώ, να σου το πω, δεν ντρέπομαι. Ξαφνιάστηκα όταν την επόμενη μέρα των εκλογών του, εδώ το 2016, βλέποντας τα νέα, αμέσως είδα εδώ τα δικά μας τα κανάλια, το ένα μετά το άλλο, να λένε πράγματα για αυτόν τον άνθρωπο που, δεν ξέρω, το κεφάλι μου, είναι δυνατό να είναι έτσι. Τέλος πάντων, υπάρχει λοιπόν ένας αόρατος, θα βάλω μια τελεία εδώ, του σκότους, επειδή μιλήσαμε πριν για παγκόσμια διακυβέρνηση του ιού του Σατανά, δεν το είπα έτσι, αλλά το λέω τώρα, του Αντίχριστο. Ο Αντίχριστος, κοίταξε, θα είναι ο ιός του διαβόλου. Και ο παγκόσμιος ηγέτης μιας καινούργιας ενωμένης πανθρησκείας, εκκλησίας όμως, που θα είναι τύπης εκκλησία, στην Αποκάλυψη του Ιωάννη λέγεται ψευδοπροφήτης. Έφυγα λίγο από το ερώτημα, αλλά ξαναπάω γιατί σου λέω όλα αυτά είναι κρίκοι που συνδέονται και πρέπει να έχουμε όλοι μαζί την αλυσίδα για να καταλάβουμε. Αυτός λοιπόν, αυτή λοιπόν η πανθρησκεία, αυτό το σύστημα το θρησκευτικό και το πολιτικό σύστημα δεν θέλει αυτόν τον πρόεδρο της Αμερικής ούτε οποιονδήποτε άλλον, έτσι δεν είναι πρόσωπο που πρεσβεύει τις ίδιες αρχές. Που μιλάει, Our Lord Jesus Christ, είπε ο άνθρωπος, τώρα θα Χριστούγεννα. Ο οποίος λέει, σταυρώθηκε, γεννήθηκε πρόεδρος Αμερικής σε δύο λεπτά, πρωτού πριν τα κάλαντα, ήταν ένα μικρό μήνυμα, σαν να ήταν ιερέα, σαν να ήταν πάστορα. Εγώ λέω, πώς είναι δυνατόν. Και κάτι μέσα μου έλεγε, ήσυχη σκέψη του Αγίου Πνεύματος που κατοικεί στην ταπεινή μου, λυτρωμένη καρδιά, τη φάτνη μου, που τον έχω φωνάξει όπως σας έλεγα πριν, να γιατί, σαν να μου λέει, γέμο Αναστάσιε, τον μισούν αυτόν τον άνθρωπο. Τον μισούν οι γη και οι κόρες του σκότους, του ψεύδους. Πιστεύω να έδωσα μια πινελιά έτσι για να καταλάβετε τι πόλεμος επικρατεί στο πνευματική διάσταση, έτσι, γιατί πέρα από το μήκος πλάτος ύψος υπάρχει ένας άλλος αόρατος κόσμος, έτσι, άλλων διαστάσεων, υπερβατικός, τον οποίο μόνο οι ανόητοι και οι τυφλοί δεν θα μπορούσαν να τον αποδεχθούν. Αυτό πως εμπορεί γενικές γραμμές. Ναι. Αυτό συμβαίνει. Τώρα, εάν είναι η κατάλληλη ώρα και μου επιτρέπεις να πω επειδή λίγο σήμερα πάλι ψαχνόμουν, διαβάζοντας online από την γνωστή η εφημερίδα GR κάποια πράγματα που σήμερα δημοσιεύθηκα, γιατί και εδώ στην Ελλάδα έχει αρχίσει και επικρατούσε μια άποψη και μάλιστα να εξομολογηθώ, είχα παγιδευτεί κι εγώ. Ψιλοπίστευα, λέω μέσα μου το πνεύμα μου, σύνθεο δεν μπορούσα να το δεχτώ, γιατί ο Θεός είναι αλήθεια, έτσι. Είχαν βγάλει τον άνθρωπο αυτό αντιέλληνα, αγαπάει ας πούμε τους Τούρκους, δεν θέλει την Ελλάδα και ιδιαίτερα τώρα το καλοκαίρι. Και λέω τι γίνεται, ας πούμε. Και φόβομαι και παρακαλούσα πολλές φορές και συγχωρέστε με, δεν είμαι καλύτερος από κανέναν. Στις προσωπικές μου προσευχές έλεγα, Θεέ μου, φώτισε το ντράμα. Εδώ κινδυνεύουμε, εδώ κοντεύουν να γίνει θερμά επεισόδια στο Αιγαίο, έτσι, με το Ούρτς Ρέτς κλπ. Έχω κάνει στρατιώτης, έχω πάει Έλληνας, έτσι, έχω υπηρετήσει την πατρίδα μου, έτσι, έχω κάνει παξιωματικός. Ξέρω τι σημαίνει και στη Λίμνο και στο Κεβό, έτσι. Επομένως, κανείς δεν μπορεί να μου πει αν είμαι Έλληνας ή πατριώτης. Θέλω να πω ότι υπήρξε μια ψεύτικη σε μεγάλο βαθμό εικόνα της προσωπικότητας του Ανατράπα. Θέλω να σε διαβάσω, να μου δώσεις ένα λεπτό αυτό, από τη σημερινή εφημερίδα.gr, νομίζω είναι σημερινό, ναι. Λέει, Αμερικανικές εκλογές 2020, οι Ελληνοαμερικανοί που διαφημίζουν τις πολιτικές Τραμπ υπέρ της Ελλάδας στους ομογενείς. Έχω τα ονόματά τους εδώ, δεν υπάρχει πρόβλημα να τα αναφέρω, έτσι δεν είναι? Όχι, δεν είναι. Ο Χρήστος, πρώτη φορά εγώ δεν τους ξέρω τους ανθρώπους, Μαραφάτσο, σύμβολος της καμπάνιας Ντόναλντ Τραμπ. Και λένε λοιπόν αυτή η διακριτή ομάδα εντός της προεκλογικής του καμπάνιας έχει συστήσει το επιτελείο Ντόναλντ Τραμπ, η οποία έχει στόχο να προσελκύσει την ελληνοαμερικανική κοινότητα εν ώψη των αμερικανικών εκλογών. Αυτή λοιπόν ο Χρήστος Μαραφάτσος και ο Άντωνι Μάρλο είναι επικεφαλής της ομάδας αυτής, της ελληνοαμερικανικής κοινότητας, και τις φωτογραφίες τους. Έχει ένα σύντομο βιογραφικό. Και εκείνο που με ενδιέφερε είναι, και έψαξε και κάποιος φίλος μάλιστα μου έδωσε την εφημερίδα αυτή σήμερα, τα πεπραγμένα του Τραμπ υπέρ της Ελλάδας. Λοιπόν, ακούστε, πολύ σύντομα, είναι μισή σελίδα, μια σελίδα. Λέει λοιπόν τώρα ότι εδώ, η οργάνωση Ελληνικές Φωνές για τον Τραμπ θα ενδυναμώσει και θα ενώσει την ελληνοαμερικανική κοινότητα ώστε να επανεκλέξει τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, βέβαια αυτή είχε βγει ανακοίνωση πιο πριν, και λέει ότι ποια ήταν αυτά που έκανε ο Τραμπ για την Ελλάδα, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει τώρα, έτσι.
Λέει λοιπόν εδώ το αρθράκι, είπα, οι Ηνωμένες Πολιτείες υπήρξαν ακρόνητος σύμμαχος και υποστηρικτής της Ελλάδας από την ανεξαρτησία της χώρας το 1821. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και η Ελλάδα έχουν πολεμήσει χέρι-χέρι για την υπεράσπιση της ελευθερίας σε πολλούς πολέμους ενάντια στην τυραννία και τον κομμουνισμό, συμπεριλαμβανομένου του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και του Ψυχρού Πολέμου. Επιπλέον, στην ίδια ανακοίνωση, δύο Αμερικανοί σημειώνουν τα πιο σημαντικά σημεία της πολιτικής Τραμπ που έφεραν Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες πιο κοντά. Πρώτον, τόσο ο πρόεδρος Τραμπ όσο και ο πρωθυπουργός Ελλάδας κ. Κυριάκος Μητσοτάκης έχουν εκφράσει την πεποίθηση ότι η σχέση Ελλάδας-ΗΠΑ είναι στην καλύτερη κατάσταση από ποτέ υπό τη διοίκηση Τραμπ. Δεύτερον, ο πρόεδρος Τραμπ είναι ο πρώτος πρόεδρος στη σύγχρονη ιστορία των ΗΠΑ που μετατόπισε την εξωτερική πολιτική της χώρας υπέρ της Ελλάδας ώστε να καταστεί ο πλέον στρατηγικός και αξιόπιστος σύμμαχος της χώρας στην Ανατολική Μεσόγειο. Τρίτον, ο πρόεδρος Τραμπ υπέγραψε το διάταγμα της εθνικής ασφάλειας προκειμένου να απελευθερωθούν 47,85 εκατομμύρια δολάρια για έργα βελτίωσης σε καταστάσεις της Σούδας. Τέταρτον, ο πρόεδρος Τραμπ έδωσε εντολή στο πλοίο του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ USS Herschel Williams να έχει μόνιμη έδρα την ναυτική βάση στον κόλπο της Σούδας στην Κρήτη. Το νομίζω είναι τώρα το προηγούμενο καλοκαίρι προς το φθινόπωρο. Ο πρόεδρος Τραμπ είναι ο μοναδικός πρόεδρος στη σύγχρονη ιστορία των ΗΠΑ, ο οποίος επιβάλλει κυρώσεις στην Τουρκία. Ο πρόεδρος Τραμπ κάλεσε την Τουρκία να ανατρέψει τις επιθετικές της πράξεις ενάντια σε Ελλάδα και Κύπρο στην Ανατολική Μεσόγειο. Κάνω παρένθεση, είδαμε μέχρι λίγες μέρες πώς εκφράστηκε ο κύριος Μάικ Πομπέο, που ήρθε εδώ απέναντι σε αυτό το θέμα με συγκεκριμένες κινήσεις και πολιτική και λεπτομέρειες. Η διοίκηση του κυρίου Τόναλντ Τραμπ κάλεσε την τουρκική κυβέρνηση να ανατρέψει την προκλητική της απόφαση επαναλειτουργίας των Βαροσίων στη Βόρεια Κύπρο, έτσι την αναγράφει, και να επέλθει διπλωματική επίλυση στο Κυπριακό. Ο νόμος για την ασφάλεια και την ενεργειακή εταιρική σχέση της Ανατολικής Μεσογείου του 2019 ψηφίστηκε υπό την ηγεσία του Προέδρου Τραμπ. Ο πρόεδρος Τραμπ ανακάλεσε το εμπάρκο όπλων στην Κύπρο, το οποίο διοίκησε για 33 χρόνια. Σε σημαντικές αποφάσεις. Η διοίκηση του Τραμπ ανακοίνωσε ότι θα παρέχει διεθνή στρατιωτική εκπαίδευση και κατάρτιση στην Ελληνική Δημοκρατία της Κύπρου. Η διοίκηση του Τραμπ και η Ελληνική Κυπριακή Δημοκρατία επέκτηναν τις σχέσεις τους μέσω της δημιουργίας ενός κοινού κέντρου εκπαίδευσης ασφάλειας γνωστού ως Cyclops στα αγγλικά. Και τέλος, η κυβέρνηση Τραμπ έχει υπογράψει δύο ιστορικές ελληνευτικές συμφωνίες, μία με το Ισραήλ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και τον Μπαχρέιν, και μία άλλη με τη Σερβία και το Κόσοβο, προωθώντας την ειρήνη και τη σταθερότητα σε περιοχές γύρω από την Ελλάδα, την Κύπρο και την Ανατολική Μεσόγειο. Σημαντικότατα αυτά. Επίτρεψέ μου πριν έρθουμε στο Ισραήλ και στον εβραϊκό λαό, τον ευλογημένο, να αναρωτηθώ γιατί από την Προεδρία του Προέδρου κυρίου Κλίντον και μετά το Δημοκρατικό Κόμμα έχει παραδοθεί στο διάβολο. Δηλαδή βλέπουμε πράγματα εξωφρενικά από τους δημοκρατικούς της Αμερικής. Να πούμε για τις σχέσεις τους με τους εξτρεμιστές μουσουλμάνους. Να πούμε για το ότι θέλουν να κάνουν θεσμό την παρέκκληση από τη βιολογική φύση του ανθρώπου. Όχι ότι εγώ είμαι σε θέση να κρίνω κάποιον συνάνθρωπό μου που κλείνοντας πόρτες και παράθυρα κάνει το α, β και το γ. Όχι, εγώ είμαι χειρότερος από όλους, ο πιο αμαρτωλός και το εννοώ. Το εννοώ, δεν είναι σε μνοτυφία. Λοιπόν, η υποκρισία. Αισθάνομαι την αμαρτία μου. Αλλά άλλο αυτό και άλλο να θέλεις να το κάνεις θεσμό, βρε παιδί. Δηλαδή να κάνεις θεσμό, να θεσμίσεις ότι υπάρχει το τρίτο, το τέταρτο φύλλο και μετά να πεις και να υιοθετήσουν παιδιά κτλ. Λοιπόν, ή γάμο. Λοιπόν, γιατί το Δημοκρατικό Κόμμα, το λέω με πόνο, που το Δημοκρατικό Κόμμα έχει αναδείξει κατά το παρελθόν σπουδαίους ηγέτες και στα νομοθετικά σώματα των πολιτιών και στα ομοσπονδιακά νομοθετικά σώματα και προέδρους εκλεκτούς που παλέψανε για τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως για την ισότητα των πολιτών πέρα από τη ράτσα του Δημοκρατικού Προέδρου Τζόνσον, αιωνία του η μνήμη. Γιατί οι Δημοκρατικοί από την εποχή Κλίντον και μετά γίνονται όργανα του διαβόλου. Υπάρχει κάποια πνευματική απάντηση σε αυτό? Σίγουρα, για μένα ναι, και πιστεύω για τον συνειδητό χριστιανό,
είναι αναγεννημένος σε όποιο δόγμα και ανήκει, Ορθόδοξο, Καθολικό, Ευαγγελικό, Διαμαρτυρώμενο. Βέβαια, το θέμα από εκεί ξεκινά, είναι πνευματικό και πάει πίσω στους αιώνες. Γιατί τώρα που μιλούσες, μου ήρθε φλασιά. Είμαστε Έλληνες, έτσι. Καταρχήν να το πούμε. Έτσι, όπως είπες πολύ σωστά, ξεκαθάρισα εγώ τη θέση μου. Αυτά που λέμε δεν είναι αναφορές εναντίον οποιοδήποτε ανθρώπου, οποιοδήποτε κόρη. Να το πω και ξεκάθαρα. Σέβομαι και εκτιμώ, όπως τον κύριο Ντόναλντ Τραμπ, το ίδιο και τον κύριο Μπάιντεν. Το σέβομαι, τον αγαπώ σαν άνθρωπο, προσεύχομαι γι' αυτόν. Έτσι, αλλά να ξεχωρίσουμε κάτι. Όπως ο Θεός σε αγαπάει και με αγαπάει, αγαπάει τον κάθε αμαρτωλό και τον πόρνο και αυτόν που ξαπατάει τη γυναίκα του, τον μηχό και τον άλλον του τρίτου φίλου. Αγαπάει και τον κλέφτη. Αγαπάει τον κάθε αμαρτωλό άνθρωπο. Τι κάνει όμως ο Θεός? Ο Θεός αγαπάει τον κάθε άνθρωπο. Δεν αγαπάει την αμαρτία, το λάθος του ανθρώπου. Αυτό μόνο ο Θεός μπορεί να το κάνει και εμείς αν έχουμε μέσα μας Θεό. Εδώ είναι ένα άλλο θέμα που δεν είναι θεολογικό, είναι πρακτικό. Είναι σαν τον μπαμπά και τη μαμά που δεν καταφέρουν να ξεχωρίσουν, παραδείγματος χάρη, στο παιδί τους που πρέπει να το αγαπάνε, να τον οθετούν, να τον παιδαγωγούν και το ταυτίζουν με την πράξη του και του συμπεριφέρουν με έναν τρόπο ανάγωγο, αντιπαιδαγωγικό, κατάλαβες. Αλλά μην πάμε σε αυτό τώρα. Είναι θέμα κοινωνιολογίας, ψυχολογίας, ψυχοθεραπείας και εδώ έχουμε κάποια τέλος πάντων εμπειρία. Επιμένω, Αναστάσια, για να το ξεκαθαρίσουμε απολύτως. Δέχομαι ότι υπάρχει και μία βιολογική, αν θέλεις, μία ορμονική, αν θέλεις, ιδιαιτερότητα σε κάποιους αδελφούς και αδελφές μας. Σε μνήνομαι, αλλά άλλο και τους εκτιμώ και. Λοιπόν, εικόνα Θεού είναι. Καμιά αντίρρηση. Εγώ είμαι ο χειρότερος. Λοιπόν. Αλλά άλλο αυτό και άλλο να θέλεις να θεσμίσεις, να κάνεις θεσμό αυτό το πράγμα. Πράγμα. Θεσμό. Έχει δίκιο. Κοίταξε. Να προστατεύσεις τα δικαιώματα, ναι. Να δούμε το Σύνταγμα, ο αστικός κώδικας, οι συνάδοντες νόμοι προστατεύουν επαρκώς ή πρέπει να προβούμε σε βελτιώσεις. Να προβούμε σε βελτιώσεις όμως με βάση το πρόσωπο. Όχι να κάνουμε θεσμό την μειοψηφούσα ιδιαιτερότητα. Να πούμε υπάρχουν 5 φύλλα, 4 φύλλα, 6 φύλλα. Αυτό θέλω να πω και σε μνήνομαι και αγαπώ κάθε άνθρωπο διότι εγώ είμαι ο πιο αμαρτωλός και ο πιο ελεηνός όλων. Αλλά βλέπω ότι το Δημοκρατικό Κόμμα δεν ξέρω τι έχει πάθει στην Αμερική και μολύνει τον κόσμο με αυτό το πράγμα. Έχασε τον δρόμο, έχασε τον στόχο. Δεν έχει τη σχέση με τον ζωντανό Θεό που ίσως κάποτε είχε ή κάποιοι είχαν και πάλι δεν μιλάμε σε πρόσωπα. Κοίταξε, σε όλη την ιστορία της ανθρωπότητας, αγαπητέ Κωνσταντίνε, πολύ απλά εργάζεται ένα βασίλειο του Θεού, του Φωτός και ένα το βασίλειο του Σκότους. Χωρίς να πούμε λεπτομέρειες σε πολύ γενικές γραμμές. Σε ποιους πολιτισμούς να πάρεις? Όλων των εθνών. Από τον Ισραήλ, από τους Άραβες, από τους Κενέους, τους Κινέζους, πάντα. Οι Κινέζοι, παραδείγματος χάρη, είναι τον Δράκο. Ο Δράκος τι είναι? Το φίδι, αυτό είναι το Δράκο. Η Αγία Γραφή λέει και ήρθε ο δράκος, το θηρίο, ο Σατανάς. Και αυτό το λατρεύουν οι άνθρωποι. Εντάξει, και αυτός είναι ο Θεός τους. Με σεβασμό το λέω, δεν είμαι εναντίον τώρα. Αλλά έρχεται σαν παράδειγμα. Ο άνθρωπος κάπου από τη φύση, από την πρώτη στιγμή που πλάστηκε, κάποιον πρέπει να λατρεύει. Και αυτός που λατρεύει είναι ή ο Θεός ο αληθινός, ή ο Θεός που έχει κάνει άλλους θεούς. Και δυστυχώς έχει παραποιήσει την αλήθεια. Και έχει παραποιήσει. Ακόμα και τη φύση, επειδή αναφέρεται στη συγκεκριμένη ας πούμε, παραφύση του ανθρώπου, κατάσταση και κάθε άλλη παραφύση. Δεν είναι μόνο οι ιστικές διαστροφές σεξουαλικές. Είναι όταν ένας άνθρωπος είναι φυσικό, ας πούμε, να κλέβει ο άλλος το πορτοφόλι του άλλου ή να του κλέβει τη γυναίκα. Εγώ λέω πολλές φορές στα μηνύματά μου, στα κηρύγματά μου, το να ένας παντρεμένος άνθρωπος να πάρει τη γυναίκα, τη μάνα των παιδιών του άλλου άντρα και να την πάρει, να έχει σχέση μαζί της. Αυτό είναι κλοπή πρώτα απ' όλα και μετά είναι μοιχεία, η πορνεία. Γιατί παίρνει τη γυναίκα από τον άντρα, γιατί? Επειδή εσύ δεν είσαι εντάξει, είναι θέματα. Επειδή λοιπόν ο άνθρωπος αυτός δεν έχει θέσει τον ίδιο τον Θεό που έχει αρχές, έχει διατάξεις, έχει. Ναι, έχει κανούπιο ο Θεός. Ο Θεός είναι Θεός ελευθερίας, αλλά μου λέει εμένα, ναι, ότι δεν μπορώ να πάω στο σπίτι του γείτονα και να του πάρω, ας πούμε, εδώ δίπλα στον κήπο του το φτιάρι. Είναι κλοπή. Πριν ένα χρόνο μπήκε κάποια μέρα μεσημέρι ένας Ρωμά. Τους έβγαμε και τους αγαπώ. Ένας εδώ μπήκε μέρα μεσημέρα. Είχαμε ανοιχτή την αποθήκη στον κύβο μια ξηρά και μας πήρε ό,τι βρήκε και την έκλεψε. Γιατί ρε φίλε, δεν μπορούσα να τον κλέψει. Γιατί μου το κλέβει δηλαδή αυτό. Αυτός ο άνθρωπος, αν είχε το Θεό, το πραγματικό, δεν τον έχει. Έτσι είναι και η Δημοκρατική. Έφυγα για να το πω πολύ απλά και πεζά. Θα μου πει οι Ρεπουμπλικάνοι έχουν το Θεό. Σε μεγαλύτερο μέρος μπορεί να τον έχουν. Να είναι πιο άνθρωποι της Εκκλησίας, πιο πολίτης του Ευαγγελίου.
Τους βλέπουμε πώς νομοθετούν οι Ρεπουμπλικάνοι. Νομοθετούν βάσει των αρχών του Θεού. Σεβόμενοι τον Θεό. Δεν νομοθετούν παρδαλά όπως η κυρία Πελόζη. Ναι, εντάξει, δεν την ξέρω την κυρία Πελόζη, αλλά... Θέλει ιδιαίτερη προσευχή για να βρουν αυτοί οι άνθρωποι λίγο την ισορροπία στο μυαλό. Ναι, έχεις δίκιο. Κοίταξε, τι πιστεύω. Καταρχήν, επειδή ανέφερες... Τέλος πάντων, θα το πω, δεν πειράζει. Επειδή ανέφερες... Αλλά, θα το πω τώρα. Επειδή ανέφερες κάποιο όνομα, ανέφερες ένα πρώην πρόεδρο, τον κύριο Κλίντον. Ελπίζω να μην αυτό δεν το λέω για να προσβάλλω, αλλά την εποχή που ήταν, το είδα με τα μάτια μου στα νέα. Εκείνες τις ημέρες, αν όχι την ίδια ημέρα, που ο κύριος Κλίντον, θέλω να σου πω κάτι τώρα, ένα λεπτό σημείο, γιατί ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός και δεν είναι τα λόγια μας, η εξωτερική μας εμφάνιση που μας κάνει να είμαστε πραγματικά άνθρωποι του Θεού ή του φωτός ή του σκότους. Αυτό το αφού είχε χαραχτεί μέσα μου και με είχε τραυματιστεί πάρα πολύ, είναι χρόνια. Όταν ήταν λοιπόν ο κύριος Κλίντον πρόεδρος, μία από τις πράξεις που έκανε ήταν να υπογράψει το προεδρικό διάταγμα της νομιμοποίησης των εκτρώσεων. Εγώ έχω μια ιδιαίτερη ευαισθησία σε αυτό το θέμα, δεν ξέρω γιατί. Άμα μου επιτρέψει ο χρόνος και εσύ, θα σου πω και λεπτομέρειες. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο πόνο στην καρδιά του Θεού μια κοπέλα, μια γυναίκα, μικρή, μεγάλη, να σκοτώνει το αγέννητο μωρό της. Στο βίντεο, ίσως και εσύ. Πώς αυτό το μωράκι που το βάζει στο σωλήνα μέσα στον κόλπο και στη μήτρα προσπαθεί κάνει πίσω και φωνάζει σαν προβατάκι πριν το κάνει το μηχάνημα αυτό λιώμα. Τέλειος άνθρωπος με ποδαράκια, ματάκια, χεράκια, πώς το κάνει κοιμά και το βγάζει νεκρό. Αυτό το παιδί πριν γεννηθεί, έτσι, η νομιμοποίηση αυτού του νόμου, το διάταγμα αυτό που υπέγραψε και από τότε μετά. Νομίζω πήγε, έγινε, νομοποιήθηκε σε όλα τα έθνη και στην Ελλάδα. Γινόντουσαν εκτρώσεις πριν. Γινόντουσαν, αλλά ήταν παράνομες. Το θέμα είναι ότι ένας άνθρωπος, γιατί το λέω όλο αυτό. Αυτόν τον άνθρωπο λοιπόν, δεν θυμάμαι καν εκείνη την ημέρα ή εκείνες τις μέρες, πήγαινε στην εκκλησία και κρατούσε την Αγία Γραφή, τη βίβλο κάτω από τη μασχάλη του. Και έκανα έτσι και λέω: πιστεύω στα μάτια μου. Είναι δυνατόν. Μπορεί κάποιος να πιστεύει στο λόγο του Θεού και να υπογράφει την νομοποίηση των αγέννητων αυτών ανθρώπων που δεν μπορεί να υπερασπιστεί κανένα από αυτά τα αγέννητα μωρά τον εαυτό του. Είναι ένα ηθικό έγκλημα στην Αμερική, νομίζω είναι ακουστό πόσα εκατομμύρια έχουν οι στατιστικές από τότε που μετρώνται. Έτσι δεν είναι. 6 εκατομμύρια ή 60 εκατομμύρια είναι οι αμβλώσεις στην Αμερική. Στην Ελλάδα είναι 250.000 το χρόνο. Είναι τεράστια τα νούμερα. Εντάξει, είναι πολύ, πολύ το δάκρυ του Χριστού και του Θεού μας για αυτό το αίμα των αθώων παιδιών και έχω καλέσει και από τον άγωνα της Εκκλησίας μας και με την ευκαιρία το κάνω και τώρα. Μια μέρα που είναι, κάθε άνθρωπο, γυναίκα, άνθρωπος που έχει συγκατανεύσει, έχει κάνει έκπτωση και έχει ιδιαίτερα ψυχολογικά προβλήματα, έχει κατάθλιψη, έχει τύψη συνειδήσεως, η θεραπεία είναι ο Χριστός. Πάμε στο Σταυρό του Κυρίου, ανοίγουμε την γραμμιά μας και λέμε συγχώρεσέ με. Συγγνώμη λίγο που μπαίνω λίγο θεολογικά, εκκλησιαστικά, πνευματικά, αλλά ξέρω ότι είναι μια μεγάλη μάστιγα, επειδή έχω συμβουλέψει τους ανθρώπους ως κειμένας. Που βασανίζει πολλούς ανθρώπους. Η Δημοκρατική λοιπόν ήταν ένας από τους νόμους αντίθεους, αντίχριστους και από τότε πέρασε σε όλα τα έθνη, είδε και στην Ελλάδα. Και δεν είναι μόνο αυτός, είναι και πάρα πολλοί άλλοι νόμοι. Λοιπόν, τώρα για να μην μακρηγορούμε, να ξέρουμε όλοι ότι ο Θεός αυτά τα πράγματα τα κρίνει, ή τα κρίνει και θα τα κρίνει. Έτσι, όταν κάνανε παραδείγματος χάρη, μου θύμισες τώρα που είπες για συγκεκριμένη ομάδα του Τρίτου Φύλου, του οποίου καταρχήν το ξεκαθαρίζω, του σέβομαι, του αγαπώ. Πάρα πολύ, τους πλαχνίζομαι, αλλά δεν συμφωνώ με αυτό που έχουν κάνει. Έτσι, που κάνουν. Και δεν μπορούν να με δουν το παιδί μου, το καλό παιδί μου είναι μεγάλο, το εγγόνι μου στο σχολείο, όταν θα πάει να το διδάξουν δεν καλά, με το ζόρι, παραβιάζοντας τη συνείδησή του, ότι ο Θεός δεν έκανε τον άντρα και τη γυναίκα, έκανε και κάτι άλλο. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν πρόκειται, δεν μπορεί να το δεχτεί αυτό το πράγμα. Λοιπόν, δεν είναι τυχαίο που πριν χρόνια που κάνανε παρελάσεις κάπου στο Χόλιγουντ, εκεί στην Καλιφόρνια, αυτοί οι άνθρωποι, τις επόμενες μέρες συνεχώς ξεσπάγανε φωτιές από πουθενά. Και όλες οι βίλες των πλουσίων εκεί κεγόντουσαν, δεν μπορούσαν να τις σβήσουν. Θα μου πεις, κρίση του Θεού, ναι, κρίση του Θεού. Τώρα δεν ζούμε στη γη μας την κρίση του Θεού, δεν βλέπουμε την οργή του Θεού. Έχουμε μάθει ένα Θεό, μιας και που είναι και ημέρες τώρα, Άγιο Βασίλη, ξέρεις. Ή το λιχνάρι του Αλαντίν, Χριστούλη μου, Παναγίτσα μου, Άγιε μου τάδε, θα μου δώσεις. Δεν είναι έτσι ο Θεός. Ο Θεός, ναι, μας αγαπάει, μας δίνει αυτά που έχουμε ανάγκη. Μπορούμε στο όνομα του Χριστού να μιλήσουμε στο Θεό. Αλλά ο Θεός λυπάται όταν εμείς συνειδητά παραβαίνουμε τη φύση του, τη δημιουργία του.
την κατασκευή μας, το περιβάλλον, την έλλειψη σεβασμού σε αυτόν και ένα στον άλλον. Όλοι θα το βρουν μπροστά μας. Και οι δημοκρατικοί λοιπόν, για να το φέρω εκεί που με ρώτησες, το βρήκανε και θα το βρουν μπροστά μας. Δηλαδή τι, ο Θεός, αν ορκιστεί και ξαναβγεί βγει ο κύριος Biden μάλλον, πού θα τα πάνε τα πράγματα με αυτή την ατζέντα που έχουν, θα τα φέρουν πάλι πίσω εκεί που ήταν. Ενάντια στις αρχές της Αγίας Γραφής, ενάντια στις αρχές τις ηθικές και τις βιβλικές του Θεού και ίσως δούμε αν μπουν, γιατί και αυτό είναι ερωτηματικό, αν δηλαδή ισχύσει αυτή η εκλογή του κ. Biden, προχωρήσει, δεν είναι ακόμα, όλοι λένε ότι θα βγει, ότι θα μάλλον κυβερνήσει, θα ορκιστεί. Εγώ πιστεύω, το πίστευα και το 2016, εδώ στο κοντινό μου περιβάλλον έλεγα, εάν ο Θεός θέλει να τελειώνουμε, να έρθει το τέλος, να έρθει η νέα παγκόσμια διακυβέρνηση, ο Αντίχριστος, θα επιτρέψει να βγει η Χίλαρη Κλίντον. Το έλεγα εδώ, είμαι στους γνωστούς μου. Αν όμως ο Θεός θέλει να τεντώσει λίγο το σκηνή, να πάμε 4, ξέρω εγώ, 7, 14, 20, δεν ξέρω πόσα χρόνια πιο μετά, θα βγει ο Ντόναλντ Τραμπ. Τον οποίο δεν τον ήξερα τότε κι εγώ, όπως όλοι ξαφνικά έτσι, δεν είναι μερικούς μήνες πριν. Έτσι λοιπόν, εγώ, σαν συνειδητός χριστιανός και η συνειδητή χριστιανή αναγεννημένη, επειδή από εκεί ξεκινήσαμε, αγαπητέ Κωνσταντίνε, στην Αμερική, αυτό πίστευαν και πιστεύουν. Ισπανόφωνες, Αφροαμερικάνοι, Αγγλοσάξονες πιστεύουν πολύ πιο βαθιά από ό,τι εγώ μπορώ να το εκφράσω και εσύ, ότι δυστυχώς έτσι όπως τα πράγματα, αυτό, οι δύο ομάδες κατηγορίες αυτών των κομμάτων αντιπροσωπεύουν μία το σκοτάδι και μία το φως. Δεν λέω ότι μέσα στους δημοκρατικούς δεν υπάρχουν άνθρωποι ηθικοί, μπορεί να είναι χριστιανοί, και βέβαια υπάρχουν. Και πηγαίνουν σε εκκλησίες και έτσι διαβάζουν τη βίβλο, προσέρχονται, ή και το αντίθετο στους Ρεπομπλικάνους, δεν υπάρχουν άνθρωποι του σκόντου έτσι που είναι συνειδητοί παραδομένοι στον νεοσφόρο και συνειδητά κάνουν διάφορα πράγματα, ανομίες, να το πούμε έτσι, αμαρτίες. Δεν είμαστε θεοί, αλλά μιλάμε ως κατεύθυνση, ως πολιτική που οδηγεί σε ένα έθνος, σε ένα κράτος. Να ρωτήσω εδώ τώρα κάτι επιμένα, Αναστάσια, για να τρέξουμε έτσι λίγο το λόγο μας και ελπίζω με τη χάρη του Θεού να έχουμε πολλαπλές ευκαιρίες να συζητάμε διαδικτυακά. Ο πρόεδρος Τραμπ αναγνώρισε ως πρωτεύουσα του κράτους του Ισραήλ και μετέφερε και εκεί την Αμερικανική πρωτεύουσα, την Αμερικανική πρεσβεία από το Τελαβίβ, την Ιερουσαλήμ, την ιστορική πρωτεύουσα του εβραϊκού λαού, υπεσχημένη από τον Θεό στον εκλεκτό του λαό, από τον οποίον βεβαίως γεννήθηκε και η σωτηρία του κόσμου, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός. Εμείς οι χριστιανοί, ποια τοποθέτηση απέναντι στον εβραϊκό λαό πρέπει να έχουμε και απέναντι στο εβραϊκό κράτος? Να μας δώσεις έτσι την... Ευχαριστώ για την ερώτηση. Θα προσπαθήσω να είμαι λίγο πιο σύντομος όσο μπορώ. Στην μυαλό μου έρχεται η πρώτη κουβέντα, στο πάνω τις πρώτες λέξεις που είπε ο ύψιστος ο δημιουργός στον γενάρχη, στον πατριάρχη του λαού Ισραήλ, τον Αβραάμ, που του είπε, είναι στο βιβλίο της Γενέσεως, στο 12ο κεφάλαιο, αν θυμάμαι καλά, που του είπε Αβραάμ, αφού του είχε πει ότι μια-δυο φορές βγες από τη σκηνή και από τη σκηνή του, κοίταξε τα αστέρια του ουρανού, και μια άλλη φορά κοίταξε εδώ την άμμο της θάλασσας. Όσο είναι τα αστέρια του ουρανού και όσο είναι η άμμο της θάλασσας, θα ευλογήσω και θα σου δώσω σπέρμα. Ο Αβραάμ τότε δεν είχε ούτε γυναίκα ούτε γιο, ήταν μόνος. Ο Αβραάμ όμως πίστεψε τον Θεό. Γι' αυτό και είναι ο πατέρας της πίστης. Έγινε λοιπόν ο γενάρχης, ο πατριάρχης των Εβραίων και θα μου επιτρέψει να πω και των Αράβων. Ίσως αυτό διαφεύγει σε πολλούς, αλλά η αλήθεια αυτή είναι. Γιατί ο Αβραάμ γέννησε τον Ισαάκ, Ισαάκ τον Ιακώβ. Ο Αβραάμ δεν γέννησε μόνο τον Ισαάκ με τη Σάρα, γέννησε με τη δούλη του την Αιγύπτια την Άγαρ και τον Ισμαήλ, από όπου προέρχονται οι Άραβες. Έτσι, ίσως προετοιμάσω μια επόμενη ερώτηση. Η συμφωνία αυτή ειρήνης που προχωρεί με την υποστήριξη της Αμερικανικής κυβέρνησης, Ντόναλντ Τραμπ, ο πρόεδρος του Ισραήλ, και όλοι αυτοί εκεί που εργάζονται για την ειρήνη, λέγεται Abrahams. Κάπως έτσι έχει το. Δηλαδή, βασίζεται ακριβώς στο ότι οι Άραβες και οι Ισραηλίτες είναι αδέλφια. Από τον ίδιο πατέρα, πάλι μητέρα. Γιατί ο Θεός ευλόγησε και τον Αβραάμ. Αν πάρουμε την Αγία Γραφή και σας διαβάσω, θα δούμε ότι ευλόγησε και τον Ισμαήλ και τη Σάρα. Τώρα, ο Θεός τον Αβραάμ είπε συγκεκριμένα όμως. Αυτούς Αβραάμ
Θα ευλογήσω το σπέρμα σου, το Γένεση 12ο κεφάλαιο, 1-2-3 εδάφια στην αρχή, λέει ο λόγος του Θεού, και θα ευλογώ, λέει, στους αιώνες και αυτούς που ευλογούν το σπέρμα σου, δηλαδή τους απογόνους σου. Ξέρουμε ο Γένεση τον Ισαάκ και λοιπά, ο Θεός το ζήτησε να το θυσιάσει, πολλαπλασιάστηκε, είχε χρούς και λοιπά, ολόκληρη ιστορία, μεγαλύτερη είναι γραμμένη στην Παλαιά Διθήκη, στην Αγία Γραφή. Ο κάθε άνθρωπος, ο κάθε λαός, μιλάμε σύμφωνα με την υπόσχεση του Θεού, αλλά και με την αποδειγμένη ιστορία, τα ντοκουμέντα, τις αποδείξεις της ιστορίας της ανθρωπότητας και ιδιαίτερα του Ισραήλ, αλλά και των λαών της Μέσης Ανατολής, είμαστε μάρτυρες, αδιαφυσβήτητο γεγονότα αυτά, ότι όποιος λαός, όποιος άνθρωπος, όποια οικογένεια ευλόγησε τον Ισραήλ, ευλόγησε τον Εβραίο, τον Ιουδαίο, πού να, το πιάσεις από την Παλαιά Διαθήκη, ο Θεός αυτόν τον άνθρωπο, την οικογένεια, αυτόν τον λαό τον ευλόγησε. Αφού ένα πρόσφορο υπήρξαν άνθρωποι, υπάρχουν στο διαδίκτυο βρήθη από βρήθη, αλλά υπάρχουν μαρτυρίες Ελλήνων που επί της κυριαρχίας των Ναζί στην Ελλάδα μας το 40-44 φύλαξαν, προστάτευσαν έτσι, Έλληνες ουδαίως στο θρήσκευμα. Έτσι. Και τους έσωσαν. Και αυτοί οι άνθρωποι, οι Έλληνες, έζησαν πολλά χρόνια, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους, Θεός τους ευλόγησε. Και αυτοί μετά ήρθαν και είπαν ευχαριστώ. Είμαι μάρτυρας πριν μερικά καλοκαίρια, Αύγουστος ήταν, ήμουνα κάπου για έξω από την Αθήνα και είδα στα νέα τον Σιμών Πέρες, νομίζω αυτός πέθανε, δεν πέθανε, που είπε ευχαριστώ τον ελληνικό λαό που έσωσε από το Χίτλερ και τους Ναζί τον πατέρα μου. Πατέρα μου νομίζω και η γιαγιά μου. Και έτρεξε ένα δάκρυ στο μάτι και λέω: αυτός είναι ο Έλληνας. Ο Έλληνας και ο Ισραηλίτης, έτσι, παρότι έχουμε περάσει διάφορες διακυμάνσεις, είμαστε πονεμένοι λαοί. Ίσως είμαστε οι δυο πιο καταδιωγμένοι από την ιστορία μας και δεν είναι τυχαίο ότι 400 χρόνια γιατί ήταν σκλαβωμένοι κάτω από τον Φαραώ και ο Θεός μέσω του, μέσω δύναμης και δόξας τους ελευθέρωσε μέσω του Μωυσέως. Εμείς είμαστε 400 χρόνια. Στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και πάλι ο Θεός μας ελευθέρωσε μια χούφτα Έλληνες ήταν οι καπεταναίοι, οι οπλαρχηγοί μας. Εδώ μια λεπτομέρεια που μας διαφεύγει, αλλά θα βοηθήσει για να δείτε πώς η κοινωνικοπολιτική, η γεωστρατηγική εξέλιξη της ιστορίας πάντα έχει πνευματικό θεμέλιο και υπόβαθρο. Και η Οθωμανική Αυτοκρατορία, και την Οθωμανική Αυτοκρατορία μάλλον, και την Αιγυπτιακή τότε, ας το πούμε έτσι, αυτοκρατορία των Φαραώ. Ποιος τους διοικούσε πνευματικά, άμα το ψάξουμε λίγο και το μελετήσουμε, οι αρχές αυτές, αρχές δαιμονικές οντότητες, ο Παύλος το λέει στην Καινή Διαθήκη, κοσμοκρατορίες, εξουσίες, του λεγόμενου μετανομαζόμενου Ισλάμ. Του Ισλάμ, έτσι, του κακού του Ισλάμ, έτσι, του Ισλάμ που θέλει να κατακτήσει, του Ισλάμ που λέει σήμερα άκουσα τα νέα. Δεν έχετε δικαίωμα, έτσι, να έχετε στρατό στα νησιά σας και μας παραποιούν την αλήθεια. Έτσι. Αυτό μπορώ να το πω και εγώ, γιατί και εσείς καθηγητής στις πολιτικές επιστήμες, εγώ από ό,τι θυμάμαι από τις σπουδές και από τις εφημερίδες, όχι κυρία. Τα δικαιώματά σου, αλλά δεν μπορεί να έρχεσαι σε μένα και να μου λες εδώ ότι ας πούμε θα μου κλέψεις. Γιατί μιλάω τώρα το πνεύμα το πονηρό του κλέφτη, έτσι. Τη δική μου την αποκλειστική οικονομική ζώνη, την υφαλοκοπίδα. Να έχεις τα νόμιμα τα δικαιώματά σου εκεί που είσαι. Να συνεργαστούμε, ναι, αλλά όχι. Μιλάμε τώρα έτσι ως Ελλάδα. Και δόξα τω Θεώ που και αυτό το καλοκαίρι δεν είχαμε κάτι. Αλλά βλέπεις την πονηρία να αρπάξουμε. Ο Ισραήλ λοιπόν είχε εχθρούς. Ποιος ήταν ο εχθρός, ο βασικός εχθρός, ξεκίνησε από τον Ισμαήλ. Τι είχε γίνει, είχε περάσει στο DNA αυτή η έχθρα ανάμεσα στον Ισμαήλ και στον Ισαάκ, η οποία πού ξεκίνησε. Εδώ κάνουμε και λίγο τώρα ανθρωπολογία, πώς να το πω, λίγο επιστήμη, πιο πολύ που έχει να κάνει με το DNA. Η Αγία Γραφή μας λέει ότι η Άγαρ, η Αιγύπτια γυναίκα, μισήθηκε από την πραγματική γυναίκα του Ισαάκ, του Αβραάμ, του Ναϊσάρα. Και η Ρεβέκα ήθελε να τη διώξει ο Αβραάμ και την έδιωξε μαζί με τον Ισμαήλ το παιδάκι. Και μάλιστα έφυγε έξω στην έρημο με λίγο νεράκι, με λίγο ξέρω εγώ ψωμί σε ένα ταγάρι, να το πω έτσι απλά. Και εκεί έκλαιγε η καημένη αυτή η γυναίκα, η Άγαρ, με τον Ισμαήλ, τον πατέρα του αραβικού εθνών και αραβικών λαών. Και ο Θεός φανερώθηκε με έναν άγγελο και τη είπε: θα σε φυλάξω, θα σε ευλογήσω το μωρό, το παιδί σου, ας πούμε, το λέμε δικά μου. Και τον κάνω και αυτόν πατέρα πολλών εθνών. Οι Άραβες, έτσι. Λοιπόν, αδέλφια, από τότε υπάρχει αυτή, ας πούμε, η αντιπαλότητα και η έθρα. Και βλέπουμε αυτό είναι ένα πνευματικό θέμα, το οποίο έχει περάσει τα DNA των εθνών. Τώρα, εν ολίγης,
Τα τελευταία χρόνια, για να το φέρω σε εμάς, υπάρχει τουλάχιστον 8-10 χρόνια μια αναστροφή του κλίματος. Βλέπουμε στην Ελλάδα και χαίρομαι πόσο πραγματικά έχουν αλλάξει σχέσεις της Ελλάδας, Ισραήλ, με την Κύπρο, συμμαχίες. Πάρα πολλά έχει προχωρήσει τα πράγματα. Να σας πω απλά και ξεκάθαρα. Αυτά δεν είναι τυχαία. Αυτή είναι η βιτρίνα των πραγμάτων που στην ουσία είναι στην καρδιά και στο θέλημα του Θεού. Όμως που σε μεγάλο βαθμό αυτά γίνονται γιατί κάποιοι άνθρωποι, περισσότεροι από εμάς, δεν τους ξέρουμε στο ταμείο τους, στο κονάκι τους, δεν ξέρω εγώ πού, εκεί στο ήσυχο τόπο προσευχής προσεύχονται. Είχα τη χάρη και την τιμή μαζί με μερικούς την έχουν φτάσει Έλληνες χριστιανούς, αυτή την 8-10 χρόνια να προσεύχομαι πράγματα στο Θεό, και δεν το λέω μακριά από εμάς, κάθε έπαινος και τιμή, όλη δόξα στον Θεό και στον Κύριό μας, και βλέπω πράγματα που τώρα τα βλέπω. Παραδείγματος χάρη το 2010, που είχε γίνει αυτή η έφερα ανάμεσα στους Σουρού και στους Ισραηλίτες με εκείνο το Μαρμαράς, πώς το λέγανε, το πλοίο. Έλεγα, Θεέ μου, πότε η Ελλάδα και το Ισραήλ θα συμμαχήσουν και πολιτικά και στρατιωτικά και την Κύπρο. Το είχαμε ζητήσει, με έχουν φτάσει άνθρωποι, προσευχηθήκαμε. Ο κύριος Σιμώνης ο Σωστός λέει, αν 2 ή 3 ζητήσετε οτιδήποτε πράγμα στο όνομά μου, τον πατέρα, τον Ιωάννη, θα γίνει. Βλέπουμε τώρα πώς, και άλλοι μετά τον Γιώργο Παπανδρέου, τότε ήταν πρωθυπουργός, πριν μας βάλει μέσα στα μνημόνια. Μετά ο Αντώνης Σαμαράς, ο Τσίπρας, τώρα ο Μητσοτάκης. Βλέπουμε ότι οι ηγέτες της Ελλάδας πώς έχουν καλή σχέση. Είδαμε να έρχονται ηγέτες. Ακούω στα νησιά ότι πάρα πολλοί Ισραηλίτες αγοράζουν και κάνουν επενδύσεις. Έχω ελάχιστους φίλους και μάλιστα χριστιανούς στο Ισραήλ. Δεν έχω πάει ακόμα, δεν ξέρω πότε θα πάω. Ήταν να πάω τον Οκτώβριο, αλλά λόγω COVID δεν έγινε. Η Ελλάδα και το Ισραήλ είναι από το Θεό να είμαστε αγαπημένοι φιλικός λαός. Τώρα, επειδή μίλησαμε πριν για έσχατες μέρες, για τα αιτία του Αντιχρίστου και μετά θα ακολουθήσει στο τέλος η μάχη των μαχών, η λεγόμενη μάχη του Αρμαγκεδόνα, αν μπορώ να πω ένα λεπτό, δύο, επειδή έχει σχέση με τον, το αν ευλογούμε τον Ισραήλ ή όχι, υπάρχουν πολλά σημεία στην Αγία Γραφή και στην Παλαιά και στο Ευαγγέλιο και στην Αποκάλυψη του Ιωάννη του Θεολόγου. Αλλά υπάρχει ένα προφήτη κάτι σημαντικό, επειδή ανέφερε στην πρωτεύουσα της Ιερουσαλήμ. Στο τρίτο κεφάλαιο του προφήτη ο Ιωήλ, ο οποίος ήταν ένας αναγνωρισμένος προφήτης του Ισραήλ, ο Θεός λέει κάτι φοβερό. Λέει πως στις έσχατες μέρες, λίγο πριν τη συντέλεια του αιώνα, θα μαζέψει όλα τα στρατεύματα, θα μαζευτούν όλα τα στρατεύματα των λαών της γης στην κοιλάδα Ιωσαφάτ. Η Ισραήλ αλλιώς, όπου θα γίνει μάχη του Αρμαγκεδόνα. Και ξέρεις εκεί τι λέει. Για να κριθώ εγώ, λέει, υπέρ του λαού μου Ισραήλ. Αυτό το έχω διαβάσει και το έχω σκεφτεί και το έχω συλλογιστεί το λόγο του Θεού πάρα πολλές φορές. Και πραγματικά λέω, wow. Δηλαδή, ο Θεός λέει λεπτομέρειες που θα γίνει αυτή η μάχη. Ο προφήτης Ζαχαρίας λέει πώς θα λήξει αυτή η μάχη. Όταν είναι όλα τα στρατεύματα του ΟΗΕ, μόνο οι Κινέζοι θα είναι 200 εκατομμύρια. Με την ηγεσία του παγκόσμιου δικτάτορα, του Αντίχριστου, έτσι, αφού έχει βάλει στο The Beast, στον έκτο όροφο των Βρυξελών, 7 δισεκατομμύρια ανθρώπους, με το χάραγμα, τον αριθμό, όσοι έχουν πάρει. Κάποιοι θα αντισταθούν σε αυτό, κάποιοι θα έχουν αναστηθεί, είναι άλλο θέμα αυτό, αλλά ταιριάζει, έχει παραλληλία. Λοιπόν, θα έρθει ο Χριστός λοιπόν, μέσα στη δόξα του με τους Αγίους του από τον ουρανό και θα βάλει τέλος στη μάχη του Αρμαγκεδόνα. Και τα έθνη όλα που είναι εναντίον του Ισραήλ, αυτά που μίσησαν τον Ισραήλ, γιατί σε λίγο. Αργά ή γρήγορα, κάποια στιγμή, τα επόμενα χρόνια, θα υπάρξει τέτοιο παγκόσμιο μίσος κατά του Ισραήλ, όσο ποτέ άλλο. Δηλαδή το μίσος του Χίτλερ και των Ναζί, που τους έκανα σαπούνια στους φούρνους και στα Auschwitz και στα Birkenau, θα είναι τίποτα. Που όλα τα στρατεύματα, που λέει, για γραφή σε πολλά σημεία, έτσι, το λέω εγώ, και υπάρχουν σε όλη τη θεολογία της Εκκλησίας, καθολική, διαμαρτυρόμενη, ευαγγελική, γραφόμενα πάρα πολλά, τόμοι, αιώνες, όχι τώρα. Θα στα λέω λοιπόν πολύ σύντομα. Αυτή η μάχη, το Αρμαγκεδόνα, θα είναι όλα τα κράτη της γης εναντίον του Ισραήλ. Ο Ζαχαρίας λοιπόν λέει σε κάποιο κεφάλαιο, την λεπτομέρεια, όταν λοιπόν έχουν μπει μέσα στην Ιερουσαλήμ τα έθνη, στρατιώτες και χτυπάνε, σκοτώνουν γυναικόπαιδα, βιάζουν εβραιοπούλες γυναίκες, τότε θα ξαναέρθει ο Χριστός, ο βασιλιάς του Ισραήλ και των χριστιανών και των έθνων, ο μελλοντικός βασιλιάς. Και θα βάλει ένα τέλος. Στη μέση αυτή τη συντάφη αυτό να το ολοκληρώσει τα έθνη. Το έλεγα πάλι εχθές στη συζήτηση εδώ με κάποιους φίλους. Και μάλιστα διαβάζαμε, ακούγαμε ένα πολύ ωραίο μήνυμα ενός ορθόδοξου ιερέα σχετικά με το χάραγμα και τον Αντίχριστο. Το άκουσα προχθές και το έβαζα μετά από την οικογένειά μου. Στο YouTube βάλετε αρχιμαρίδης Ελπίδιος, το χάραγμα του Αντίχριστο.
Αν δεν το έχετε δει, αξίζει να το δείτε. Είναι τώρα δύο μέρες και το έχουν δει δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι. Πολύ σωστά, κατά την ταπεινή μου άποψη, βίντεο και παρουσίαση και μελέτη του Αρχιμανδρίτη. Αυτά σε πολλές γραμμές. Επομένως, λοιπόν, επειδή είμαστε σε μια φάση που θα δούμε εξελίξεις γεωστρατηγικά στην περιοχή μας, ως Έλληνας, που έχω πάει στρατό και ξέρω και διαβάζω τη βίβλο και βλέπω, παρακολουθώ ιστορία, ως ας το πούμε κατά κάποιο τρόπο όχι επαγγελματίας, αλλά σπουδασμένος πολιτικός επιστήμονας, θα έλεγα ότι δεν υπάρχει πια μέλλον στην Ελλάδα και στα γύρω έθνη παρά η συνεργασία με τον Ισραήλ. Και αν τολμήσω να το προχωρήσω, όλα αυτές οι νέες υπογραφές συνθήκες πολλών κρατών, εθνών, τώρα, τελευταίους μήνες με το Ισραήλ και άλλες που θα γίνουν, είναι και αυτές μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο του σχεδίου του Θεού του Υψίστου. Βεβαίως, και χαιρόμαστε που η χώρα μας, η Ελλάδα, και ο ελληνικός λαός στη συνείδησή του πλέον, ακολουθεί το δρόμο της συμμαχίας και της ισοτίμου συμπορεύσεως με το εβραϊκό κράτος. Εργαστήκαμε γι' αυτό, εργαζόμαστε και θα εργαζόμαστε υπέρ της ελληνοϊσραηλινής προσεγγίσεως φιλίας και ενεργού συμμαχίας, διότι τόσο το ελληνικό έθνος, τα δύο ελληνικά κράτη, η Ελληνική Δημοκρατία και η Κυπριακή Δημοκρατία, όσο και το κράτος του Ισραήλ, είναι παράγοντες πολιτισμού, βιβλικότητος και μιας παρουσίας ανθρώπινης στη Μεσόγειο, που είναι ιστορική θάλασσα και βεβαίως πονεμένη θάλασσα, διότι ας στοχαστούμε το τι έχει γίνει σε αυτήν εδώ την περιοχή και το τι συμβαίνει, ιδιαίτερα μετά την Αραβική Άνοιξη και τις Αραβικές Ανοίξεις, οι οποίες προεκλήθησαν από την γραμματέα, την κυρία Κλίντον, και όλη εκεί την παρέα των δημοκρατικών, που έχουν φέρει αποσταθεροποίηση, έχουν φέρει τζιχαντισμό, έχουν φέρει τρομοκρατία. Εν πάση περιπτώσει, από την 11η Σεπτεμβρίου και πέρα, μια ιδιαίτερη ταραγμένη εποχή, για την οποία ποιμένα Αναστάσιε μας φώτισες, σου είμαστε ευγνώμονες. Θα συνεχίζουμε να τηρούμε την γραμμή της πολιτικής συμπεριφοράς και πορείας βάσει των αρχών της Βίβλου και βάσει του πνεύματος φιλίας με το κράτος του Ισραήλ. Θα θέλαμε να σε έχουμε στη γειτονιά μας, να είσαι γειτονάς μας, να εμφανίζεσαι εδώ στον διαδικτυακό μας διάβλο, και με τη χάρη του Θεού, μπαίνοντας στην πορεία που οδηγεί στην παγκόσμια διακυβέρνηση, εκείθεν δε και στην παρουσία της ενσαρκωμένης ανομίας στη γη του Αντιχρίστου, να ενώσουμε τις πνευματικές μας δυνάμεις, τις προσευχές μας, την ελπίδα μας προς τον Χριστό, και γνωρίζουμε ότι σε αυτόν τον κόσμο είχαμε και θα έχουμε θλίψη, αλλά έχουμε θάρρος, διότι ο Χριστός ενίκησε τον κόσμο. Σε ευχαριστούμε θερμά για την παρουσία. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Καλές γιορτές.